Το θέατρο της Κυριακής στο Τρίτο. Η απόψινή μας εκπομπή είναι αφιερωμένη στην Αλίκη Βουγιουκλάκη που έφυγε από κοντά μας σαν σήμερα πριν από 10 χρόνια. Θα την ακούσουμε σε μία από τις παλαιότερες σωζόμενες ηχογραφήσεις της ελληνικής ραδιοφωνίας που πραγματοποιήθηκε το 1957. Πρόκειται για το έργο του Λεντού «Ο Μεγάλος Χορός» που μεταδόθηκε σε 8 συνέχειες από το Θέατρο Συνεχείας σε ραδιοφωνική διασκευή και σκηνοθεσία Δημήτρη Κωνσταντινίδη. Το Θέατρο Συνεχείας παρουσιάζει το έργο του Λεντού «Ο Μεγάλος Χορός». Διανομή του έργου. Κύριος Κάμπ, Γιάννης Αποστολίδης. Κυρία Κάμπ, Άννα Ραυτοπούλου. Αντουανέτα, Αλίκη Βουγιουκλάκη. Μισ Μπέτι, Δέσπο Διαμαντίδου. Ρομπ, Μιχάλης Μπούχλης. Ισαβέλα, Έλλη Ξανθάκη. Ζόρζ, Γιώργος Πλούτης. Ακούτε την πρώτη σκηνή. Στο Παρίσι, σε ένα πλούσιο διαμέρισμα του χρηματιστή Κάμπφ, η κυρία Κάμπφ, μια κυρία αρκετά νέα ακόμα, τύπος νεόπλουτης, ανοίγει αυτή τη στιγμή την πόρτα του σπουδαστηρίου που μελετά η μικρή της κόρη Αντουανέτα. Αντουανέτα! Αντουανέτα! Μα πού είσαι, Αντουανέτα? Εδώ, μαμά, μελετάω τα μαθήματά μου. Το ξέρω πως μελετάς. Αλίμονο, τι άλλο θα έκανες κλεισμένη στο δωμάτιο της μελέτης? Μπορούσες όμως, νομίζω, να διακόψεις για λίγο το διάβασμα όταν σε φωνάζει η μητέρα σου και προπάντων να σηκωθείς από το καθισμά σου όταν μπαίνεις στο δωμάτιο και σου μιλάει. Έτσι δεν είναι? Σε καλό σου. Ψαρόκολα έχει καρέκλα σου και κόλλησε απάνω της. Ωραίος τρόπος, με την αλήθεια, για μια δεσποινίδα του καλού κόσμου. Πού είναι η δασκάλα σου, Μισ Μπέτι? Στο διπλανό δωμάτιο, μαμά, κάτι γράφει στη μηχανή. Δεν ακούς? Μισ Μπέτι! Μισ Μπέτι! Έρχεστε μια στιγμή, σας παρακαλώ. Αμέσως, κυρία Καν. Ορίστε. Νομίζω, δεσποινής, ότι σας προσέλαβα για να επιβλέπετε την κόρη μου και για να της μάθετε αγγλικά, δεν είναι έτσι? Όχι φυσικά για να γράφετε την αλληλογραφία σας στη γραφομηχανή. Με συγχωρείτε, κυρία Κάμφ, έγινε τίποτα? Αν έγινε, Μισ Μπέτι. Η Αντουανέτα δεν έμαθε ακόμα πως πρέπει να σηκώνεται από το κάθισμά της όταν βλέπει τη μητέρα της. Oh, great God. Αντουανέτα, δεν σηκώθηκες μπρος στη μαμά σου? Αφηρημένο, κορίτσι, πώς το έκανες αυτό? Σήκω αμέσως απάνω. Σηκώθηκα, δεσποινή. Μα την αλήθεια, οι τρόποι σου είναι απελπισία, κόρη μου. Εσύ, παιδί μου, δεν διορθώνεσαι με τίποτα. Έλα τώρα, κάθισε. Εγώ θα ξανανοίξω την πόρτα. Θα προχωρήσω στο δωμάτιο να δούμε αν έμαθες πως πρέπει να σηκώνεσαι. Εμπρός, έτοιμη. Δεν μου λες. Βαριέσαι που ζεις, παιδί μου. Τι σου συμβαίνει? Είσαι άρρωστη ή μήπως ενοχλώ, δεσποινή, σε ενοχλώ? Όχι, μαμά. Τότε γιατί κάνεις τέτοια μούτρα, ε? Δεν κάνω μούτρα, μαμά. Μην με αποπέρνεις πάλι, σε παρακαλώ. Σε αποπέρνω για το καλό σου, κουτό κορίτσι. Έλα, 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 τώρα μην αρχίζεις πάλι το κλαψούρισμα, γιατί θα χάσω την υπομονή μου. Με νευριάζεις, Αντουανέτα. Μη σκύβεις, καμπουριάζεις. Ίσια, ίσια το κορμί σου. Ακόμα δεν είσαι 15 χρονών και καμπουριάζεσαι να είσαι καμιά γριά. Δεν καμπουριάζω, μαμά. Γιατί την πληρώνουμε, σε παρακαλώ, τη Μισ Μπέτι, για τα μαύρα της τα μάτια ή για να μαθαίνεις καλούς τρόπους? Αν νομίζεις πως θα κάνεις του κεφαλιού σου, γελιέσαι, μικρούλα μου. Μα τι κάνω, επιτέλους? Δεν ξέρω, δεν ακούς τους μεγάλους. Μοιάζεις με κακονατεφραμένο, κορίτσι. Ξεχνάς πως τώρα πια είμαστε πλούσιοι, ο πατέρας σου και εγώ. Έχουμε τη σειρά μας στην κοινωνία. Είμαστε ο κύριος και η κυρία Κάμπφ. Η οικογένεια του χρηματιστού. Αυτό της λέω και εγώ όλη την ώρα, κυρία Κάμπφ. Να είστε βέβαιοι, αλλά η Αντουανέτα είναι λίγο αφηρημένη. Μισ Μπέτι, αυτή τη βδομάδα θα έχω ένα σωρό παραγγελίες για σας. Στις 15 Νοεμβρίου δίνω ένα χορό. Χορό? Ναι, Αντουανέτα, ένα μεγάλο χορό. Σου φαίνεται παράξενο? Όχι, όχι, αλλά... Αλήθεια, Μισ Μπέτι, η Αντουανέτα έχει τουλάχιστον καλό γραφικό χαρακτήρα? Γράφει καθαρά, ευανάγνωστα? Όχι, κυρία Κάμπφ, πολύ καθαρά. Γιατί ρωτάς, μαμά? Γιατί θέλω να με βοηθήσεις απόψε να ετοιμάσουμε τους φακέλους με τις προσκλήσεις για το χορό. Πρέπει να γράψουμε καμιά 200 διευθύνσεις και μόνη μου δεν θα τα προλάβω όλα, καταλάβατε? Ναι, ναι, μαμά. Μισ Μπέτι, απόψε επιτρέπω στην Αντουανέτα να πλαγιάσει μια ώρα αργότερα. Θα είσαι ευχαριστημένη, φαντάζομαι, που θα ξενυχτήσεις. Δεν μιλάς? Είσαι πάλι αφηρημένη? Θεέ μου, τι φοβερό πράγμα. Όλο στα σύννεφα βρίσκεται αυτό το κορίτσι. Δεν είσαι λοιπόν περήφανη που οι γονείς σου θα δώσουν ένα τόσο μεγάλο χορό?
Εσύ, παιδί μου, φαίνεται πως δεν έχεις αισθήματα. Πολύ φοβάμαι πως δεν έχεις πολύ τρυφερή καρδιά, μικρούλα μου. Ελάτε, εμείς, Μπέτη, πάμε. Ας αφήσουμε την Αντουανέτα στο διάβασμά της. Και όπως είπαμε, το βράδυ σε χρειάζομαι να γράψεις τις προσκλήσεις. Ναι, μαμά. Πάμε, εμείς, Μπέτη, εμπρός. Μελέτησε με την ησυχία σου. Να τελειώσεις πρώτα το μάθημα της ιστορίας, Αντουανέτα. Μάλιστα, εμείς. Κάθε μέρα τα νεύρα της κυρίας μητέρας μου ξεκουρδίζονται και πιο πολύ. Ο Καταντάν υπόφερε πια. Πώς ξεχνάει η αλήθεια ο άνθρωπος τα περασμένα. Η μαμά ξέχασε κιόλας πώς ζούσαμε πριν από 2 χρόνια. Είναι μόλις 2 χρόνια που κατοικούσαμε ακόμα στο παλιό σπιτάκι της οδού Φαβάρ. Ήτανε σκοτεινό, υγρό, μύριζε μούχλα. Ο πατέρας μου δεν είχε κάνει ακόμα το μεγάλο κόλπο στο χρηματιστήριο. Και τι ήτανε πρώτα ο μπαμπάς πριν γίνει πλούσιος? Ένας υπαλληλάκος στην τράπεζα των Παρισίων. Και ακόμα πιο παλιά. Ακόμα πιο παλιά. Άκουσα τη μαμά να του το λέει. Ήτανε κλητήρα στην τράπεζα με μπλε λιβρέα. Μάλιστα. Κάποτε που τσακωθήκανε, του το φώναξε κατάμουτρα. Α, τώρα όμως μέσα σε τόσο λίγο διάστημα τα ξέχασαν όλα. Το έσβησαν το παρελθόν. Και παίρνουν ένα ύφος όταν μιλούν, σαν παραφουσκωμένα αστιά. Ξέχασαν τη φτώχεια τους. Τα βράδια τότε, τον παλιό καιρό, στην τραπεζαρία του σπιτιού μας, η μαμά συχνά βαριά να στέναζε. Αχ, Θεέ μου, τι παλιό ζωή! Τι έχεις πάλι, Ροζίνα, και αναστενάζεις? Ρωτάς τι έχω, Αλφρέντο. Είναι να ρωτάς. Μου καίγεται η καρδιά μέσα στην τόση φτώχεια. Δεν μπορώ πια. Μιζέρια. Οικονομία στο φαΐ, οικονομία στο ντύσιμο, οικονομία στο νίκη. Ζωή είναι αυτή η κόλαση. Και να σκέφτεται κανείς πως υπάρχουν άνθρωποι που δεν ξέρουν τι να τα κάνουν τα λεφτά τους, που ζουν ευτυχισμένοι. Ενώ εγώ περνάω τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου, τα νιάτα μου, μέσα σε αυτή τη σκοτεινή τρύπα και χαλάω τα μάτια μου τα βράδια με ένα φως αγκαντήλι να μπαλώνω τις κάλτσες μου. Όλα θα διορθωθούν, Ροζίνα μου, όλα. Ησύχασε. Ο Θεός θα μας λυπηθεί. Εγώ πιστεύω πως θα γίνουμε κι εμείς μια μέρα τόσο πλούσιοι. Θα δεις. Κάτι μου λέει μέσα μου πως δεν θα πεθάνουμε φτωχοί. Θα δεις. Εσύ, Αντουανέτα, τι κάθεσαι και μας ακούσα καζί και δεν διαβάζεις το μάθημά σου? Σήκωσε το τραπέζι, μάζεψε τα πράγματα. Τώρα, μαμά, θα τα μαζέψω. Μη φωνάζεις. Τα καλά κορίτσια δεν προσέχουν ποτέ τις κουβέντες των μεγάλων. Ορίστε μας. Σε λίγο θα ανακατεύεσαι και εσύ στις συζητήσεις μας. Αλλά δεν φταίει εσύ, φταίει ο πατέρας σου που του αρέσουν οι γκρίνιες. Εγώ. Με μένα θα τα βάλεις τώρα, Ροζίνα. Με σένα, βέβαια. Αντουανέτα, παιδί μου, εγώ στο λέω, πρέπει να απελπιστούμε από τον πατέρα σου. Όλο παχιά λόγια είναι από τότε που τον γνώρισα. Από τον καιρό που παντρευτήκαμε, μου ορκίζεται πως θα κάνει περιουσία. Και αντί γι' αυτό, φτωχοζούμε με τον ψωρομισθό που παίρνει στην τράπεζα. Αχ, παιδί μου, θα μεγαλώσεις, θα γίνεις κοπέλα της παντριάς και ακόμα θα περιμένεις τα πλούτη. Θα γεράσεις περιμένοντας όπως περίμενα κι εγώ τόσα χρόνια. Δεν πειράζει, μαμά. Δεν είναι άσχημο να περιμένει κανείς. Έλα να σε φιλήσω, μαμά μου. Έλα, έλα, μη στενοχωρήσεις. Έλα τώρα να λείπουν οι τρυφερότητες. Δεν μ' αρέσει να χαϊδεύεσαι. Καταντάς ενοχλητική. Μεγάλωσες πια, δεν είσαι μωρό. Είσαι 13 χρονών, κοντζάμ κοπέλα. Έλα, έλα τώρα, φτάνουν τα φιλιά. Καλά. Έχεις το λόγο μου να μη σε ξαναφιλήσω πια ποτέ. Θα σε φιλάω μόνο το πρωί όταν σου λέω καλημέρα και το βράδυ πριν κοιμηθώ. Καληνύχτα. Ορίστε τρόπος κοριτσιού. Μας έκλεισε την πόρτα κατάμουτρα. Μα και εσύ, Ροζίνα μου, την αποπέρνεις. Δεν κάνεις καλά. Τι έκανε το καημένο? Ήθελε να σε φιλήσει. Να μου κάνεις τη χάρη, Αλφρέντο. Εσύ να κάνεις τη δουλειά σου. Ξέρω εγώ τι ανατροφή θα δώσω στην κόρη μου. Θα με πεθάνετε εσείς οι δυο, έτσι που πάτε. Και ξαφνικά έγινε το θαύμα. Ένα πρωί ξυπνήσαμε πλούσιοι. Ο μπαμπάς βρήκε την ευκαιρία με την υποτίμηση του φράγκου και αγόρασε ένα σωρό μετοχές. Και πλούτησε όπως όλοι λίγο πολύ μετά τον πόλεμο. Έγινε χρηματιστής. Νοικιάσαμε αυτό το μαρμάρινο μέγαρο. Η μαμά έβαψε τα μαλλιά της χρυσαφιά και έγινε ακόμα πιο τυραννική για μένα. Εμένα βασανίζει. Σε μένα ξεσπάει τα νεύρα της σε ψιλουπίδημα. Νομίζει πως είμαι ακόμα 5 χρονών για να με κακομεταχειρίζεται έτσι. Αντουανέτα, θα χάσω την υπομονή μου. Λέγε γρήγορα. Τι απαντάς όσους σε ρωτούν πού κατοικούσαμε πριν νοικιάσουμε αυτό το πολυτελέστατο μέγαρο? Μα τι θέλεις να σου πει, Ροζίνα? Άδικα τη βασανίζεις. Η Αντουανέτα δεν μιλάει σε κανένα αφού δεν έχει γνωριμιές με κανένα. Δεν το ξέρεις. Ξέρω τι λέω. Ξεχνάς τους υπηρέτες? Αν τη ρωτήσει ο καμαριέρης ή η μαγείρισα, εγώ όλα τα σκέφτομαι, όλα εσύ πού μυαλό. Η Αντουανέτα δεν μιλάει με τους υπηρέτες. Κομήρα μου, αν σε πιάσω να έχεις κουβέντες με την υπηρεσία, θα το πληρώσεις άσχημα, ακούς? Ναι, μαμά. Εσύ πρέπει να κοιτάζεις μόνο τα μαθήματά σου και να σωπαίνεις, τίποτα άλλο. Έχει δίκιο η μαμά σου, Αντουανέτα. Κι εγώ, αν σε πιάσω να μιλάς στους υπηρέτες, θα σου κοκκινήσω τα αυτιά.
θα έχεις να κάνεις μαζί μου. Αλλά δεν είναι κουτί η Αντουανέτα. Έλα τώρα, μη μαλώνετε. Εγώ έχω δουλειά στο γραφείο μου. Λογαριασμούς και θέλω ησυχία. Ακούσε, Αντουανέτα. Αν κανείς ποτέ σε ρωτήσει, εσύ θα απαντάς πως περνούσαμε όλα τα χρόνια στη Νότιο Γαλλία. Και χωρίς πολλές εξηγήσεις. Δεν είναι ανάγκη να λες πως μέναμε στις Κάνες ή στη Νίκαια. Να λες μόνο στο Νότο. Είναι αρκετό. Και αν καμιά φορά κανείς επιμένει, προτιμότερο να πεις στις Κάνες. Είναι πιο αριστοκρατικό. Το καλύτερο όμως είναι να μην βγάζεις τσιμουδιά. Τα καλά κορίτσια δεν κουβεντιάζουν ποτέ με τους μεγάλους. Εμένα μου λες να μην κουβεντιάζω ποτέ με τους μεγάλους. Αξίωση που σου την έχουν οι μεγάλοι. Η μαμά να κοιτάζει τα φορέματά της, τα κρυβά κοσμήματά της και την επίδειξη. Κι εγώ να βγαίνω στο δρόμο και να ντρέπομαι με το τσίτινο φορεματάκι και τις μακριές κάλτσες. Και τώρα να δίνει ένα μεγάλο χορό που θα έρθει ο καθένας και να πουσιάζω εγώ. Εγώ η κόρη του σπιτιού. Γιατί με λέει μικρή. 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 Εδώ στη μικρή ρωτώντα θα γράψουμε. Πάρε το στυλό. Αλφρέντο, πού είσαι? Εδώ, Ροζίνα. Πρέπει να ακούσεις και εσύ τα ονόματα των καλεσμένων μας. Τώρα, μόλις ο Ζόρζο Καμαριέρης μαζέψει το τραπέζι, θα ετοιμάσουμε τις προσκλήσεις. Έρχομαι, Ροζίνα, να ανάψω το πουρο μου. Τι απόλαυση ένα πουρο αφάνας μετά το φαγητό. Τελείωσε, Ζόρζ. Μάζεψε τα πιάτα του φρούτου. Μάζεψε, κυρία. Δεν σε χρειάζομαι τίποτα άλλο, Ζόρζ. Η Λουκία θα σας σερβίρει το τσάι. Ναι, να της πεις πως θέλω και ένα ποτηράκι κουάντρο. Μάλιστα, κυρία. Τίποτα άλλο, Ζόρζ. Οφ, πως με νευριάζει αυτός ο νερόβραστος. Τι με κοιτάς, αχαζία, Αντουανέτα. Ήθελα να πω πως τον συχαίνω με τον καμαριέρι μας. Έτσι, χωρίς λόγο. Όταν στέκει πίσω μας το τραπέζι για να μας σερβίρει, μου κόβεται μα το Θεό η όρεξη. Γιατί γελάς τόσο ανόητα, Αντουανέτα? Το βρίσκω αστείο, μαμά, να σε πειράζει τόσο ο Ζόρζ. Να σαστίζεις μπροστά. Δεν σαστίζω καθόλου. Έλα τώρα, έλα. Κάτσε και έχουμε δουλειά. Αλφρέντο, έχεις τον κατάλογο των καλεσμένων? Ναι, Ροζίνα, μια στιγμή να βγάλω το σακάκι μου. Κάνει ανυπόφορη ζέστη εδώ στην τραπεζαρία. Μανία και αυτή η δική σου να βγάζει διαρκώς το σακάκι σου. Σε παρακαλώ να μην τα αφήσει μέσα στη μέση να σέρνεται σε καμιά πολυθρόνα σαν την άλλη φορά. Έπρεπε να δεις πως κατέβασαν τα μούτρα του ο Ζόρζ και η Λουκία που σε έβλεπα να κυκλοφορεί στο σαλόνι με το πουκάμισο. Δεν πρέπει να ξεχνάς πως είσαι ένας κύριος του κόσμου. Τι λες εκεί? Θα ρωτάμε τώρα και τους υπηρέτες πώς θα κυκλοφορούμε μέσα στο σπίτι μας. Εγώ ξέρεις τη γνώμη τους, τη γράφω στα παλιά μου τα παπούτσια. Κι όμως, φίλε μου, είναι μεγάλο λάθος. Οι υπηρέτες φτιάχνουν τη φήμη των κυρίων τους που αλλάζουν σπίτια και γυρίζουν από εδώ και από εκεί και δεν κλείνουν ποτέ το στόμα τους. Φλιαρούν αδιάκοπα. Από πού έμαθα εγώ πως η βαρόνι Σόμπρι, η γειτόνισσα, γιατί είναι το φίλο των ξανθών, που λέγα την άλλη. Βέβαια! Μου το είπε η Λουκία που εργάστηκε στο σπίτι της τρία ολόκληρα χρόνια. Λοιπόν, για το χορό μας. Ας αρχίσουμε από τους δικούς μου γνωστούς. Δεν είναι έτσι, Ροζίνα? Γράφει, Αντουανέτα, προς τον κύριο και την κυρία Μπανιέλ. Μια στιγμή να βρω τη διεύθυνση. Είναι πολύ πλούσια, αν δεν απατώμε, Αλφρέντο. Ναι, εκατομμυριούχοι. Λες να δεχτούν την πρόσκλησή μας? Εγώ δεν την γνωρίζω την κυρία Μπανιέλ. Ούτε κι εγώ, αλλά συνεργάζομαι με τον άντρα της και νομίζω πως είναι αρκετό. Είναι όπως φαίνεται πολύ χαριτωμένη. Δεν συχνάζει στα σπίτια των γνωστών της ύστερα από το σκάνδαλο, ξέρεις, με εκείνα τα ψεύτικα κοσμήματα. Αλφρέντο, τι λόγια είναι αυτά μπροστά στη μικρή? Πού να καταλάβει τώρα η Αντουανέτα. Γράφε, παιδί μου, η κυρία Πανιέλ με όλα αυτά είναι πρώτη τάξη. Μην ξεχάσεις τους οστιέ. Φαίνεται πως και αυτοί δίνουν μεγάλους χορούς και θα μας καλούν στο μέλλον. Κύριος και κυρία Οστιέ. Κύριος και κυρία Αρασόν, με δύο ρόε. Αυτή η κυρία Αρασόν πάλι. Πρώην κυρία πολλών κυρίων. Σώπα. Ναι, σου λέω, ξέρω καλά. Είχε δράσει άλλοτε στη Μασσαλία. Τώρα όμως βέβαια μετά το γάμο της δέχεται στο σπίτι της και είναι μια πρώτης τάξης κυρία και δέχεται όλη την καλή κοινωνία. Έτσι γίνονται οι γυναίκες όταν στρώσουν όσες έχουν παρελθόν, θέλω να πω. Oh, τι δύσκολο πράγμα να ξέρεις ποιους πρέπει να καλέσεις ένα χορό. Να σου πω,
Στην πρώτη μας δεξίωση θα πρέπει να έχουμε κόσμο. Πολύ κόσμο, τίποτα άλλο. Να γίνει μπούγιο. Κι ας έχουνε μερικοί φάτσες κανάλια. Στο δεύτερο, στον τρίτο χορό θα τους ξεχωρίσεις. Θα αρχίσει η επιλογή για να καταλήξεις την αφρόκρεμα. Αν ήμασταν τουλάχιστον σίγουροι πως θα έρθουν όλοι, σου ορκίζομαι, Αλφρέντο, πως αν ορισμένοι μου αρνηθούν, θα πεθάνω από ντροπή. Εάν δεν έρθουν μερικοί με την πρώτη Ροζίνα μου, θα τους ξανακαλέσεις ξανά και ξανά. Κάποτε θα βαρεθούν την ενόχληση και θα έρθουν. Καλά το λέει το Ευαγγέλιο. Τι δηλαδή? Ο ταπεινών εαυτών υψωθήσεται. Αν δεν ταπεινωθείς, δεν πετυχαίνεις τη ζωή. Ανόητε. Κάθομαι και ακούω τις κουταμάρες. Λοιπόν, Αντουανέτα, αντέγραψες όλες τις διευθύνσεις? Ναι, μπαμπά, ορίστε. Για να δω. Μπράβο, μπράβο. Γράφεις πολύ στρωτά. Πολύ όμορφα, παιδί μου. Αλφέντο, αυτός ο Νασό που καλείς δεν είναι εκείνος ο απατεώνας που είχε ανακατευθεί την υπόθεση για την οθεία της Ζάχαρης τώρα στον πόλεμο? Νασάν, και τι είπα αυτό? Α, τι είπατε? Έτσι ρωτάω. Πού ζεις, παιδί μου? Αυτός αποκαταστάθηκε. Τώρα όλες οι πόρτες είναι ανοιχτές. Τον εδέχονται παντού και είναι ένας πρώτης τάξεως επιχειρηματίας. Έγραψε κιόλας 25 με του κυρίου Νασάν την πρόσκληση. 25 μόνο? Αχ, Θεέ μου, πώς θα μαζευτούν 200 πρόσωπα τουλάχιστον, Αλφρέντο? Θα μαζευτούν. Μη χάνεις άδικα το χρώμα σου, Ροζίνα μου. Θα μαζευτούν. Πού είναι ο δικός σου ο κατάλογος? Πού είναι όλοι εκείνοι οι αξιοπρεπέστατοι κύριοι που γνώρισες στις Κάνες, στην Ντοβίλ, στο Σαμονί, πέρσι το καλοκαίρι? Έχεις δίκιο. Ο Κόμις Μπρούνο, ο Αργεντινός Μαρκίσιος και ένα σωρό άλλοι. Μα πού να συγκρατήσει κανείς τόσα ονόματα? Πρέπει να έχουμε και μερικούς τυπλούχους. Να ακούσω τον Ζορζ να αναγγείλει. Ο κύριος και η κυρία Κόμισα. Ο κύριος Μαρκίσιος. Και να διαβάζει τα ονόματα από τα επισκεπτήρια στον ασημένιο δίσκο. Ωραίο θα ήταν να είχαν οι ξένοι μας πινακίδες με τους τίτλους τους, για να μην τους μπερδεύουμε με τους κοινούς θνητούς. Δεν είναι ωραία ιδέα αυτή? Κι άλλη κουταμάρα, Αλφρέντο. Πάψε για το Θεό. Πες με τον πόνο μου, με τις ευθύνες που έχω για αυτό το χορό. Αυτή η μεγάλη δοκιμασία. Έλα, Αντουανέτα, μη χαζεύεις. Έλα, παιδί μου. Προς το Βαρόνο και τη Βαρόνη Λέβινστάιν. Είναι ο Πολ και η Ρεβέκα. Είδες, τον αγόρασαν τον τίτλο τους. Μωρέ, χαρά στο πράμα. Μερικά χιλιάρικα και έγινε η δουλειά. Σκέψου να γινόμαστε, λέει, ο Κόμις και η Κόμισσα Καμ. Μη βιάζεσαι, Ροζίνα. Θα λακανιάσεις, παιδί μου. Έχουμε καιρό, σε καμιά δεκαριά χρόνια. Έχω εδώ και τα εφηδήρια που μας έστειλαν για τον καινούριο χρόνο. Δεν θυμάμαι όμως σχεδόν κανένα όνομα. Έλα, Αντουανέτα, τι θα γίνει? Ωραία, αντίγραψε τις διευθύνσεις που είναι από πίσω, στα φακελάκια. Αμαμά, αυτή εδώ είναι η διεύθυνση του επιπλοποιού. Του επιπλοποιού? Τι λες? Ω, έχεις δίκιο. Ω, Θεέ μου, τι κόντευα να πάθω. Αχ, πρέπει να προσέχει κανείς πάρα πολύ. Δώσε μου αμέσως τα επισκεπτήρια. 172 προσκλήσεις. Πάλι καλά, τι λες, Αλφρέντο? Περίφημο. Μαμά, θα καλέσετε και τη δασκάλα του πιάνου μου, τη Δεσποινίδα Ισαβέλα? Και βέβαια. Ουχ, αυτή τι χρειάζεται, σε παρακαλώ? Ω, είναι πολύ καλή κοπέλα. Πρέπει να τη κάνουμε την τιμή, νομίζω. Έπειτα είναι και μακρινή ξαδέρφη του μπαμπά σου. Ουχ, είναι ανυπόφορη. Αντουανέτα, τι λόγια είναι αυτά? Ανυπόφορη, σου λέω. Με βασανίζει και αυτή όσο μπορεί. Είναι σωστός τύρανος. Το μάθημα του πιάνου είναι για μένα κόλαση. Κόλαση, σου λέω. Κάθε βράδυ στην προσευχή μου παρακαλάω να με γλιτώσει ο Θεός γρήγορα από την παρουσία του. Σεβέστατο κορίτσι. Ανάγκο. Η Αντουανέτα έχει δίκιο. Τι θέλεις αυτή τη γριά παράξενη την Ισαβέλα? Αυτή είναι τρελή. Ας είναι. Ναι, αλλά αν δεν έρθει, πώς θα μάθουν όλοι οι συγγενείς για το μεγάλο χορό μας? Να σκάσουν από το κακό τους. Προπάντων εκείνη η θιά σου η Λόρα, που νόμιζε πως θα πεθαίναμε της πείνας όλη μας τη ζωή. Βράφε, Αντουανέτα, μην με αφαιρείσαι. Θα χορεύουν τα ζευγάρια και στα δυο σαλόνια, μαμά. Και βέβαια, και στο χολ. Είναι πελώριο. Θα παραγγείλω ένα σωρό πανέρια με λουλούδια. Θα πλημμυρίσει το χολ. Θα στράφτουν τα διαμαντικά των κυριών με τις έξωμες πανάκριβες τουαλέτες που θα χορεύουν στην αγκαλιά των φρακοφορεμένων κυρίων. Άμα θα είναι σωστή μαγεία. Στους αργούς ρυθμούς θα χαμηλώνουν τα φώτα που θα είναι αόρατα. Κρυμμένα όπως το χορό του Μπρούνο. Θυμάσαι, Αλφρέντο? Δηλαδή θα το καταντήσεις καμπαρέ εδώ μέσα. Κατάλαβα. Είναι πολύ της μόδας τα κρυφά φώτα, ανόητα. Το σουπέ θα σερβιριστεί στα τραπεζάκια. Το μπαρ θα το εγκαταστήσω στο δωμάτιο της Αντουανέτας. Η Αντουανέτα θα πλαγιάσει στο πρόχειρο δωμάτιο εκείνο το βράδυ. Μαμά, δεν θα μπορούσα να μείνω κι εγώ λίγο στο χώρο? Μισή ωρούλα μόνο. Τι είπες? Εσύ στο χώρο? Ναι. Θέλω να δω αυτά τα φώτα να λάμπουν. Να ακούσω την ορχήστρα. Να θαυμάσω τα ζευγάρια που θα στροβιλίζονται και θα φλερτάρουν. Αντουανέτα, θα τρελαθώ. Πού ξέρεις εσύ τι θα πει φλερτ? Το άκουσα. Δεν θέλω να πεις ψέματα στον κόσμο. Η κορούλα μας. Α, ναι, κοιμάται από νωρίς. Όχι, όχι. Γιατί εγώ δεν θα κλείσω μάτι το βράδυ εκείνο. Τα ακούς, μαμά? Θέλω κι εγώ να χορέψω. Να χορέψω μια φορά μόνο.
Έλα, Μανούλα, σε παρακαλώ. Μονάχα μια φορά. Επιμένεις ακόμα. Εσύ, Αντουανέτα, θα πας στο χορό της κυρίας Μπλον, που είναι για νέους και νέες. Σίγουρα τρελάθηκε αυτό το κορίτσι. Σε παρακαλώ, Μανούλα. Σε παρακαλώ. Είμαι 15 χρονών. Δεν είμαι κανένα μωρό. Στα 15 παρουσιάζονται στον κόσμο τα κορίτσια, όπως λένε. Το ξέρω καλά αυτό. Και σε ένα χρόνο. Παλιοκόριτσο! Ανεδέστατο πλάσμα! Που θέλεις και χορούς τώρα. Έννοια σου, και θα σε κάνω να συνέλθεις εγώ πολύ γρήγορα. Γιατί ψήλωσες τη μύτη σου επικίνδυνα με την αλήθεια. Ώστε νομίζεις πως θα μπει στον κόσμο του χρόνου, ε. Μάθε λοιπόν, μικρούλα μου, πως εγώ, η μητέρα σου, τώρα μόλις αρχίζω να ζω. Να καταλαβαίνω τι είναι ο κόσμος. Και δεν έχω καμιά διάθεση να έχω τόσο γρήγορα μια κόρη της Πανδριάς. Αν σου ξαναπεράσουν από το μυαλό τέτοιες ιδέες, θα στα ξεριζώσω τα αυτιά. Για να μάθεις, τ' ακούς? Άφησε την Ροζίνα, μην τη χτυπάς. Είναι κουρασμένο το παιδί, νευρίασε να ακούει τη φλιαρία μας τόσες ώρες και δεν ξέρει τι λέει. Αντουανέτα, παιδί μου, πήγαινε αμέσως να πλαγιάσεις. Πήγαινε λοιπόν, δεν ακούς? Εμπρός, δρόμο στο κρεβάτι σου, γρήγορα. Θα το πληρώσεις άσχημα αν δεν πας αμέσως να κοιμηθείς. Πάω. Καληνύχτα. Ορίστε κατάσταση. Την άκουσες, κύριε Κόμφ? Δηλαδή αυτή η κοπέλα θα γίνει τουλάχιστον αποφασιστική. Ήμουνα κι εγώ το ίδιο πεισματάρα στην ηλικία της, αλλά η δική μου η μητέρα δεν μου χαλούσε ποτέ τα χατήρια. Εγώ όμως θα της τον κόψω το βήχα, μια και καλή, απ' την αρχή. Καλή μου Ροζίνα, θα της περάσει με τον ύπνο. Ήτανε κουρασμένη, κοντεύουν μεσάνυχτα. Έχει συνηθίσει να πλαγιάζει από νωρίς το παιδάκι και έχει νευριάσει. Να, αυτό είναι όλο. Έλα παιδάκι μου, ας συνεχίσουμε τώρα τις προσκλήσεις μας εμείς. Εμπρός, εμείς τη δουλειά μας. Καλό σου, τι έχεις, Αντουανέτα? Γιατί κλαις, είσαι άρρωστη? Δεν έχω τίποτα, Μις Μπέτι. Αφήστε με, τίποτα. Πρώτη φορά σε βλέπω να βάζεις τα κλάματα. Σ' άκουσα από το δίπλανο δωμάτιο. Ανησύχησα και σηκώθηκα. Μα τι σε έπιασε μέσα στη νύχτα? Τίποτα. Μήπως σε μάλωσε η μαμά σου? Δεν τα συνήθισες ακόμα τα αμαλώματά της? Είσαι τόσο περήφανη και πεισματάρα που δεν δείχνεις ποτέ πως πειράζεσαι. Ξέρεις να καταπίνεις τα δάκρυά σου. Λοιπόν, τι συμβαίνει? Μην επιμένετε, εμείς. Δεν θα σας εξηγήσω. Αντουανέτα, η μαμά σου σε μαλώνει για το καλό σου. Αύριο θα τη ζητήσει συγγνώμη, θα φιληθείτε και όλα θα τελειώσουν. Τώρα πρέπει να πλαγιάσεις και να κοιμηθείς. Ησύχασε, παιδί μου. Μην αφήνεις τα νεύρα σου να σε κυριαρχούν. Θέλεις ένα φλιτζάνιζε στο τήλιο? Όχι, δεν μείνει. Μα επιτέλους πρέπει να μου εξηγήσεις. Ω, Θεέ μου, τι άσχημο που φαίνεται ένα κορίτσι με κατεβασμένα μούτρα που κλαίει. Α, με κάνεις να λυπάμαι χωρίς λόγο. Έλα, άνοιξέ μου την καρδιά σου, αγαπημένη μου. Do tell me. Εγώ δεν είμαι η δασκάλα σου. Είμαι αυτό που λέμε ο φύλακας άγγελός σου. Ναι, εμένα μου λέτε. Άγγελος εσείς, Μις? Πώς? Συμμαχείτε κι εσείς με τη μητέρα μου. Με πολεμάτε όλοι σας. Όλοι μέσα σε αυτό το σπίτι. Όλοι εσείς οι μεγάλοι σας υποκριτές. Όλοι. Και δεν μπορείτε να καταλάβετε την καρδιά ενός κοριτσιού. Με αφήνετε και βασανίζουμε και κλαίω ολομόναχη μέσα στο σκοτάδι. Σαν να ήμουν ένας τιμωρημένος σκύλος πίσω από την πόρτα. Oh, great God. Μα γιατί τα λες αυτά, Αντουανέτα? Why, dearest? Ποιος σε πείραξε? Όλοι. Κανείς δεν με αγαπάει εμένα. Κανείς. Κι όμως, εγώ είμαι πιο έξυπνη από τον καθένα. Από τον μπαμπά, από τη μαμά, από σας. Αλλά είσαστε όλοι τόσο εγωιστές, τόσο χοντροκέφαλοι που δεν μπορείτε να καταλάβετε την αξία μου, την ευαισθησία μου. Και τολμάτε εσείς, Μις, να μου μαθαίνετε καλή ανατροφή. Δεν ξέρεις τι λες, Αντουανέτα. Ξέρω πολύ καλά τι λέω, Δεσποινής. Είναι σε θέση η μητέρα μου να μου μαθαίνει τη ζωή, ε? Ας κρατήσει πρώτα τα νεύρα της και ας μην φέρνετε έτσι σκληρά επειδή απέκτησε τώρα χρήματα και φουσκώνει από περηφάνεια. Είναι όπλουτη. Η γέλια που έκανα απόψε όταν γράφαμε τις προσκλήσεις για το χορό. Αχ, τους κορόιδευα και τους δυο με την ψυχή μου. Μα αυτοί πού να καταλάβουν? Δεν έχουν ιδέα οι γονείς μου από πικρό χιούμορ. Νομίζουν πως είμαι ένα ασήμαντο κοριτσόπουλο. Μια χαμένη. Και με μεταχειρίζονται σαν να ήμουν ο παπαγάλος τους που του μαθαίνουν να ξαναλέει κουτές φράσεις. Προσπαθούν και οι δυο για το καλό σου, Αντουανέτα. Εσύ είσαι σε μια ηλικία που δεν τους καταλαβαίνεις και τους αδικείς. Με ποιο δικαίωμα με στέλνουν τα βράδια να πλαγιάζω από τις 9, ε? Με ποιο δικαίωμα με τιμωρούν και με βρίζουν?
Αχ, έχω τόσο σκάσει με αυτή τη ζωή, Μις Μπέτι, που δεν με νοιάζει αν πεθάνουν όλοι. Αν πεθάνει όλος ο κόσμος. Αντουανέτα, για το Θεό, θα πάθεις τίποτα. Εσύ κοκκίνησες ολόκληρη. Κοίταξε το πρόσωπό σου στον καθρέφτη. Φαίνεσαι άσχημη με τα μάτια πρισμένα από τα κλάματα. Γιατί, καλό μου παιδί? Εγώ διάβαζα στα βιβλία πως οι κοπέλες όταν είναι 15 ή 16 χρονών κλαίνε από έρωτα. Από μια ερωτική απογοήτευση. Πουθενά όμως δεν διάβασα κανένα κορίτσι να κλαίει γιατί το κακομεταχειρίζεται η μητέρα του ή γιατί δεν το αφήνει να παρουσιαστεί σε ένα χορό. Και σκεφτείτε, ο χορός αυτός θα γίνει στο σπίτι μας, Δεσποινής. Μα δεν είσαι ακόμα σε ηλικία να παρουσιαστείς στους μεγάλους, Αντουανέτα. Δεν το χωράει το μυαλό σου? Όχι, όχι. Θέλω να πεθάνω. Να πεθάνω. Γιατί να ζω ανάμεσα σε ανθρώπους που τόσο με βασανίζουν? Αλλά πριν πεθάνω, Θεέ μου, τιμώρησέ τους. Τιμώρησέ τους σκληρά. Μα ο Θεός τώρα είναι τόσο μακριά που να κάθεται να ακούει εμένα. Κι όμως αυτά τα χρόνια είναι τα καλύτερα της ζωής σου, τα πιο ευτυχισμένα. Ευτυχισμένα? Όχι. Είμαι το πιο άτυχο κορίτσι στον κόσμο. Δεν ξέρω, μπορεί άλλες κοπέλες αυτά τα χρόνια να τα βρίσκουν ξένιαστα και ευτυχισμένα. Όχι όμως, εγώ δεν τα βρίσκω ευτυχισμένα. Εγώ θέλω να πεθάνω, να πεθάνω. Τι σου λείπει, Αντουανέτα? Όλα μου λείπουν. Η ελευθερία, η χαρά. Όλες οι μέρες είναι ίδιες για μένα. Το πρωί το σχολείο, το απόγευμα μάθημα και ένας περιπατάκος και το βράδυ ύπνος από νωρίς. Η μαμά δεν με αφήνει ούτε ένα φόρεμα της προκοπής να φορέσω. Με ντύνει επίτηδες σαν μαθήτρια από την επαρχία για να μην με προσέχει κανείς. Λες κι είναι αμαρτία αν με πρόσεχε ένα αγόρι στο δρόμο. Αν μου λέγει ακόμα και κανένα ερωτόλογο. Αντουανέτα, aren't you ashamed? Ντρέπομαι για λογαριασμό. Γιατί? Μήπως δεν είναι φυσικό πράγμα ο έρωτας? Αλλά ποιος να γυρίσει ποτέ να ρίξει μια ματιά σε μένα? Τι να θαυμάσει, τις μακριές κάλτσες ως το γόνατο ή τις τσίτινες ποδιές με τα κλειστά κολάρα? Με κάνουν έτσι και αισθάνομαι γεροντοκόρη στα 15 μου χρόνια. Ζηλεύω τους ερωτευμένους. Τα ζευγαράκια που περπατούν σφιχτά καλιασμένα το σουρούπα στα σκοτεινά δρομάκια. Εγώ δεν θα γνωρίσω ποτέ τον έρωτα. Θα μείνω μια γεροντοκόρη που ζηλεύει. Γιατί να μην παρουσιαστώ κι εγώ στο χορό, Μις Μπέτι? Κόντεψε να με χτυπήσει η μαμά που της το πρότεινα. Δεν τόλμησε όμως. Αν μ' άγγιζε θα της δάγκωνα το χέρι. Θα της στεκόμουν με τα νύχια μου. Και το πολύ πολύ θα πηδούσα από το παράθυρο στο δρόμο. Νόνσενς. Τι κουταμάρες είναι αυτές, Αντουανέτα? Και έτσι, στις 15 του μηνός, θέλαν δεν θέλαν, δεν θα γινόταν ο χορός. Αυτή η ανυπόφορη Αντουανέτα δεν έβρισκε άλλη μέρα να σκοτωθεί. Σήμερα βρήκε που έχουμε το χορό. Αυτό θα έβρισκε να πει η μαμά όλο κι όλο. Η μαμά σου σε αγαπάει τόσο πολύ? Η μαμά θέλει να ζήσει. Τώρα μόλις αρχίζει να ζει, μου το είπε ξεκάθαρα. Αλλά και εγώ θέλω να ζήσω. Σε μένα ανήκει η ζωή γιατί είμαι νέα. Νέα! Δεν θα αφήσω να μου την κλέψουν την ευτυχία μέσα από τα χέρια μου. Αχ, να μπορούσα να τρύπω να κρυφά στο σαλόνι τη βραδιά του χορού με ένα βραδινό υπέροχο φόρεμα. Να σας στήσουν όλοι οι νέοι στο πέρασμά μου. Θα ρωτούσαν να μάθουν ποια είναι. Νοστιμούλα θα έλεγαν η κόρη του κυρίου Κάμπφ. Δεν είναι όμορφη, αλλά έχει μια δική της χάρη. Είναι η καλύτερη από όλες απόψε. Η μητέρα της έχει πολύ φτηνό παρουσιαστικό. Δεν μοιάζει καθόλου με την κόρη της. Και τώρα εμπρός, ύπνος, φτάνει πια. Πλάγιασε. Δεν κουράστηκε το στοματάκι σου να λέει τόσα? Ξαλάφρωσες λίγο τουλάχιστον. Ησύχασε, καλό μου παιδί, και αύριο τα ξαναλέμε. Το πρωί θα τα ξεχάσεις όλα. Πηγαίνετε, Μις Μπέτι, πηγαίνετε. Και με συγχωρείτε που σας ενόχλησα, δεν το ήθελα. Α, τι λες τώρα, αύριο θα τα ξαναπούμε. Good night, dearest. Με πόση ψυχρότητα τα δέχεται όλα αυτή η γυναίκα. Θα ξαναπούμε. Είναι ένα σκουλίκι. Δεν τολμάει να τη μιλήσει τη μαμά. Λυγίζει μπρος τη δύναμη και το χρήμα. Σκουλίκι. Ο ύπνος κλείνει τα μάτια. Πώς με τσούζουνε. Είναι κόκκινα φωτιά. Ας ονειρευτώ το Ρωμαίο που δεν θα έρθει ποτέ για μένα. Κι όμως, καλέ μου Ρωμαίο, έχω ακριβώς την ηλικία της Ιουλιέτας. Αντουανέτα, πού έχεις το νου σου?
Ονειρεύεσαι με ανοιχτά τα μάτια? Σε καλό σου. Κλείσε το στόμα σου. Τι το άνοιξες έτσι? Να αναπνέεις με τη μύτη, σε παρακαλώ. Τι μαρτύριο να έχει κανείς μια ονειροπαρμένη κόρη. Τι σκέφτεσαι? Τίποτα, μαμά. Ούτε να αναπνεύσεις, ξέρεις, ούτε να φας καλά-καλά. Πιάνεις το πυρούνι σ' αυτιάρι και λεκιάζεις πάντα το τραπεζομάντιλο. Εγώ για το καλό σου σου κάνω αυτές τις παρατηρήσεις. Λες πως μεγάλωσες και έχεις αξιώσεις. Κι όμως ακόμα ρουθουνίζεις. Έλα, μην αρχίζεις πάλι τα δάκρυα να χαρείς. Όχι δάκρυα. Έλα, τελείωσε το τσάι σου. Εγώ φεύγω. Δεν μ' αρέσει να σε βλέπω κατσουφιασμένη. Κουτό κορίτσι. Εσείς, Μις Μπέτι, θα τη συνοδέψετε ως τη δασκάλα της. Σήμερα έχει πιάνο. Μάλιστα, κυρία Καν. Τι ώρα έχεις μάθημα, Αντουανέτα? Στις 4. Μην ξεχάσεις να πάρεις μαζί σου την πρόσκληση για την Ισαβέλα. Να της τη δώσεις στα χέρια της. Και εσείς, Μις, αν έχετε την καλοσύνη, πεταχτείτε στο ταχυδρομείο. Πρέπει να φύγουν σήμερα οι προσκλήσεις για το χορό. Μάλιστα, κυρία Κάμφ. Πολύ ευχαρίστως. Λοιπόν, στις 6 θα έχεις τελειώσει, Αντουανέτα? Ναι, Μις Μπέτι. Μήπως έχετε δουλειά? Α, εμένα δεν με νοιάζει. Εγώ έρχομαι και μόνη μου από τη Ισαβέλα. Όχι, όχι, κάθε άλλο. Πώς φαντάστηκες πως έχω δουλειά? Αλλά υπολογίζω ακριβώς την ώρα για να μην σε περιμένω έξω. Από το σπίτι της δασκάλας σου. Θα περάσω και από το ταχυδρομείο και θα έχει κόσμο. 5 έχει ουρά μπρος στις θηρίδες. Θέλετε στις 6:30 το ίδιο μου κάνει. Α, όχι, 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 στις 6. Ας ετοιμαζόμαστε σιγά-σιγά. Let's go. Εμπρός, Αντουανέτα, ίσια το κορμί, κάθισε στο πιάνο, αρχίζουμε το μάθημα. Δεσποινής Ισαβέλα, η μαμά μου μου είπε να σας δώσω αυτή την πρόσκληση. Πρόσκληση, α, ευχαριστώ. Πώς, η μητέρα σου δίνει χορό στις 15 του μηνός? Δεν το ξέρω. Καλό κι αυτό. Πάντα αγαπούσε τους χορούς η Ροζίνα, από τότε ακόμα που ο πατέρας, ο ξαδερφός μου, ήταν υπάλληλος στην τράπεζα. Τους χορούς, τις τουαλέτες, ξόδευε αρκετά για την εμφάνισή της, μόλο που τότε περνούσαν στενόχωρα οι δικοί σου. Αλήθεια, πάντα ήταν τυχερή η μαμά σου. Να της πω πως θα έρθετε, βέβαια, Δεσποινίσε. Δεν ξέρω, θα προσπαθήσω. Έχω πολλές άλλες υποχρεώσεις, αν μπορέσω. Έχω και μια άλλη πρόσκληση. Με έχουν καλέσει οι γονείς κάποιου μαθητή μου. Ας είναι να πεις στη μητέρα σου πως θα χαρώ πολύ να ειδωθούμε. Έχουμε τόσο καιρό. Πολύ καλά, Δεσποινής. Εμπρός, εμπρός, τώρα κάθισε να αρχίσουμε. Εμπρός, αργούμε. Εμπρός. Αντουανέτα. Αντουανέτα, νομίζω πως παίζεις πολύ πιο χρωματισμένα το τραγούδι χωρίς λόγια και το θάνατο της Σόζεμα. Τι έπαθες, πού τρέχει ο νου σου? Πουθενά, Δεσποινής. Να, κοίταξε από το παράθυρο. Τι όμορφα που είναι έξω. Σκέφτομαι τι ωραίος που θα ήταν τώρα ένας περίπατος στο δάσος. Με το μάθημα χάνει κανείς υποχρεωτικά πολλές ευκαιρίες. Γιατί το λες αυτό, δεν το αγαπάς το πιάνο? Όπως, αλλά απελπίστηκα. Νομίζω πως δεν θα μάθω ποτέ να παίζω καλά, ώσπου να πεθάνω. Ωχ, ανοησίες. Εμπρός, εμπρός, Αντουανέτα. Απ' την αρχή σε παρακαλώ, με περισσότερο νεύρο. Θα έχετε πολλούς καλεσμένους? Νομίζω 200. Α, και πού θα χωρέσουν όλοι αυτοί? Θα κάνει πολύ ζέστη στο σαλόνι σας με τόσο κόσμο. Ποιο νεύρο, είπα, Αντουανέτα, είναι πολύ χαλαρό το αριστερό σου χέρι. Α, μα γιατί δεν χτυπάς δυνατά τα πλήκτρα? Εμπρός, εμπρός, στα κάτω, στα κάτω. Και εσύ, τους ξέρεις όλους αυτούς που θα έρθουν στο χορό? Όχι, δεν ξέρω κανέναν. Και εσύ βέβαια θα κάνεις την πρώτη σου εμφάνιση, είσαι αρκετά μεγάλη πια. Δεν είναι βέβαιο. Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Με εσύ αποκοιμήθηκες, κουράστηκες, Αντουανέτα. Μα από τώρα, εγώ στην ηλικία σου έπαιζα πιάνο 6 ώρες την ημέρα χωρίς διακοπή. Δεν μου λες τι ώρα αρχίζει ο χορός? Νομίζω πως το γράφει στην πρόσκληση. Στις 10. Α, στις 10, πολύ ωραία. Στις 10, στις 10, όπως όλοι χωρί. Στις 10, στις 10, στις 10. Ακόμα να φανεί η Μις Μπέτι. Πώς άργησε. Βηματίζω νευρικά 10 λεπτά τώρα στο πεζοδρόμιο. Πάνω κάτω, πάνω κάτω. Και αυτή πουθενά. Σίγουρα θα την καθυστέρησε ο φίλος της. Μάλιστα, έχει φίλο. Ως κι αυτή η ξεραγγιανή εγγλέζα, η στραβοκάνα, έχει φίλο. Όταν χωρίσαμε, βιαζότανε. Έκανε σαν τρελή. Την είδα να τρέχει στη γωνιά του δρόμου. Μια κούρσα την περίμενε. Ένας νέος της άνοιξε την πόρτα. Δεν πρόλαβα να δω το πρόσωπό του. Αυτή μπήκε. Η κούρσα ξεκίνησε και χάθηκαν. Να το ξέρει τάχα πως την είδα. Να το υποπτεύεται πως το ξέρω ότι έχει φίλο. Ανά την. Πως τρέχει για να προλάβει.
Είναι μαζί της και ένας νέος. Την κρατάει από τον μπράτσο. Αχ, δεν το κατάλαβε πως τους είδα. Μις Μπέτι! Εδώ είμαι! Αχ, αργήσατε. Είναι τόση ώρα που τέλειωσα το μάθημα. Σας περιμένω ένα τέταρτο. Αντουανέτα, με συγχωρείς. Pardon me. Άργησα πολύ. Είχα δουλειά και the gentleman, ο κύριος από εδώ, είχε την καλοσύνη να με συνοδέψει. Καταλαβαίνω, Μις Μπέτι. Μη στεναχωριέστε. Τον είδα, το συνοδώσες. Τώρα που περνούσατε από το απέναντι πεζοδρόμιο. Δεν ήρθατε με το αυτοκίνητο? Όχι. Ο κύριος είπε να περπατήσουμε καλύτερα. Είναι ωραίος καιρός και... Μπέτι, ξαδερφούλα μου, γιατί δεν με παρουσιάζεις στη Δεσποινίδα? Με συγχωρείς, Ρομπ. Είμαι πάντα τόσο αφηρημένη. Αντουανέτα, ο ξαδελφός μου, Ρομπ Βέιν, η Δεσποινής Αντουανέτα Κάμφ, μαθήτριά μου. Χαίρομαι πολύ, κύριε. Κι εγώ, Δεσποινής. Λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα? Θα σας συνοδέψω στο σπίτι σας, Δεσποινίδες, δεν είναι έτσι? Ξεκινάμε. Ναι, πώς, Ρομπ, πάμε. Έλα, Αντουανέτα. Ναι, προχωρήστε εσείς και εγώ έρχομαι. Στρίξου πάνω μου, Ρομπ. Η Αντουανέτα δεν μας παρεξηγεί. Δεν είναι έτσι, ντόρεν? Ασφαλώς, Δεσποινής. Εγώ ακολουθάω πίσω σας. Χαζεύω τις βιτρίνες. Μ' αρέσει πολύ. Μην ανησυχείτε για μένα. Ούτε μ' άκουσε. Βιάζεται να πούν τα δικά τους πριν χωρίσουν. Να κουπίσει το μάγουλό της το δικό του. Τι αστείο να μου παρουσιάζει αυτό το νεαρούλι για ξαδερφό της. Θεέ μου, ούτε με προσέχουν πια. Ακόμα κι αν με πατήσει κανένα αυτοκίνητο, δεν θα το πάρουν μυρωδιά. Είναι τόσο πολύ δοσμένοι στον έρωτά τους. Είναι ευτυχισμένοι. Όχι, έμεινα όμως πολύ πίσω και θα λαχανιάσω που να τους προλάβω. Πρέπει να ανοίξω λίγο το βήμα. Όπα! Έφτασαν κιόλα στη γέφυρα. Σκύβουνε. Κοιτάζουν το νερό και κρυφομιλούν. Κατακόκκινη σαν μπατζάρι έγινε η Μις Μπέτι, καημένη ακούγοντας τα γλυκόλογα του ξαδελφούλη της, του Ρομπ. Αντουανέτα, come on, έλα καλό μου παιδί, σε χάσαμε, τι έγινε? Περπατούσα σιγά, Μις Μπέτι. Σας αρέσει πολύ να περπατάτε μόνη, Δεσποινής Αντουανέτα? Αχ, ναι, τρελάνουμε. Αργήσαμε. Αχ, ξέρεις τι έπαθα, Αντουανέτα? Ξέχασα να ταχυδρομήσω τις προσκλήσεις του χορού που μου έδωσε η μαμά σου. Και τώρα το ταχυδρομείο θα έκλεισε. Μπορείς, χρυσό μου, να τις ρίξεις εκεί απέναντι στο κουτί? Εκεί πιο κάτω από το περίπτερο, βλέπεις? Τρέχα γρήγορα. Εμείς θα σε περιμένουμε εδώ. Να, πάρε το δεματάκι με τις προσκλήσεις. Πρόσεχε, μη σου πέσουν. Θα μας σκοτώσει η μαμά σου. Δώστε μου το δεματάκι, Μις Μπέτι. Mm-hmm. Πάω. Ακόμα δεν έφυγα και πέρασε το χέρι του στη μέση της. Τη φυλάει, Θεέ μου. Τη γεμίζει φιλιά. Ας τρέξω όμως να ρίξω τις προσκλήσεις στο κουτί. Αν δεν τις λάβουν τις προσκλήσεις οι καλεσμένοι, τι θα γίνει? Δεν θα έρθει ούτε ένας στο χώρο. Ούτε ένας. Κι έτσι ο χορός δεν θα γίνει. Πρέπει να κάνω κι εγώ κάτι. Μια δυνατή πράξη κι ας είναι κακή. Θα τους κάνω κομμάτια τους φακέλους. Κομμάτια. Όλους, όλους. Να, 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 να. Θεέ μου, τι έκανα? Οι προσκλήσεις είναι 1000 κομμάτια. Τώρα... θα σκύψω από την άκρη της γέφυρας να πετάξω τα κομματάκια στο νερό. Έτσι. Θα ξεθοριάσουν τώρα τα ονόματα του Μαρκισίου Μπρούνο και του Βαρόνου Σταν μέσα στο ποτάμι. Κανένας δεν θα χτυπήσει την πόρτα μας στις 15 του μηνός. Τα χαρτάκια πάνε πια. Τα πήρε το ρέμα. Ας πάνε στο καλό. Μακριά. Ακόμα πιο μακριά. Μακριά. Τι έγινε η Αντουανέτα, Ρομπ? She's late. Δεν σου φαίνεται πως άργησε? Κάπου θα στάθηκε πάλι να χαζέψει, Μπέτι. Μην ανησυχείς. Μια φορά οι προσκλήσεις του χορού θα πάνε στον προορισμό τους. Αυτό είναι βέβαιο. Αγάπη μου, πότε θα σε ξαναδώ? Αύριο στις 5:30 έξω από τη Gallery Lafayette, όπως πάντα. Αντουανέτα, να μην πας στην καμαρά σου. Εκεί είναι το μπαρ. Και εσείς, Μις Μπέτι, θα βολευτείτε απόψε όπως το πρόχειρο δωμάτιο μαζί με τη μικρή. Το ξέρω, κυρία Κάμφ. Πολύ ευχαρίστως. Θέλετε να σας βοηθήσω? Όχι, όχι. Μήπως να με βοηθούν από το πρωί οι υπηρέτες? Αχ, Θεέ μου, τίποτα δεν θα προλάβουμε στο τέλος. Θα έρθουν οι ξένοι μας και εμείς ακόμα θα συγυρίζουμε το σαλόνι. Ζορζ! Ορίστε, κυρία.
Στρώσες τελεινά τραπεζομάντλια στα τραπέζια. Μάλιστα, κυρία. Ήρθαν οι βοηθοί σερβιτόροι. Εδώ και μία ώρα. Και οι έξι. Μάλιστα, κυρία, και οι έξι. Τα λουλούδια είναι όλα στα βάζα. Όλα, εντάξει. Αχ, Θεέ μου, Θεέ μου. Να πει στον ηλεκτρολόγο να αλλάξει το λαμπτήρα στο μεγάλο πολυέλαιο του σαλονιού. Νομίζω πως κάει και δεν ανάβει. Αμέσως, κυρία. Αχ, Θεέ μου, τι ευθύνες, τι ευθύνες. Για να είναι όλα εντάξει, πρέπει να περάσουν όλα από τα χέρια. Προπάντων, ψυχραιμία, κυρία Κάμφ. Όλα θα γίνουν. Είναι ακόμα 7 ως τις 10 που θα έρθουν οι ξένοι. Πάλι στέκεις με ανοιχτό το στόμα, Αντουανέτα. Σε ακούω, μαμά. Πήγαινε καλύτερα στο πρόχειρο δωμάτιο. Από τώρα. Από τώρα, ναι. Είσαι μπελάσκηση με στη μέση. Κατεβάζεις τα μούτρα σου σαν να αποδοκιμάζεις τις προετοιμασίες. Ή στέκεσαι σαν χαζί και μου δίνεις τα νεύρα. Εμπρός! Εκεί μέσα δεν θα ακούς και την ορχήστρα. Δεν είναι ανάγκη να σου πάρει τα αυτιά η μουσική. Έλα, Αντουανέτα, δεν ακούς. Με εμποδίζεις, σου λέω. Δεν μπορώ να ασχολούμαι μαζί σου μια τέτοια βραδιά. Μισ Μπέτι, πάρε τη, σας παρακαλώ. Και να μην το κουνήσει από το δωμάτιό της. Απόψε δεν θέλω να ακούσω ούτε τη φωνή της. Πάμε, Μισ Μπέτι. Ναι, Αντουανέτα. Ζορζ, Ζορζ. Αμέσως. Φώναξε τη Λουκία, σε παρακαλώ. Μάλιστα, κύριε. Αλφρέντο, εσύ είσαι. Ακόμα δεν ντύθηκες. Και είσαι αξίριστος. Δεν είμαστε καλά. Θα με κάνεις, μα το κάνεις και εσύ επίτηδες για να με σκάσεις. Να ξυριστώ από τώρα. Μα σε καλό σου, Ροζίνα. Μα έχουμε τόσες ώρες μπροστά. Δεν είναι τόσο νωρίς όσο νομίζεις και μπορεί να χρειαστεί να βγεις για κάτι. Ένα ξεχάσαμε κανένα ποτό την τελευταία στιγμή. Καλύτερα να είμαστε έτοιμοι. Τρελάθηκες. Τι τους έχουμε τους υπηρέτες, για λούσο. Αχ, πολύ αριστοκράτης μου γίνεις τώρα τελευταία, κύριε Κάμφ, με τους υπηρέτες σου, δεν νομίζεις? Για κοίταξε καλύτερα να φανείς αριστοκράτης τώρα σε λίγο στους καλεσμένους σου. Κράτησε τους καλούς σου τρόπους για αυτούς. Αρχίζεις και χάνεις πάλι την ψυχραιμία σου, Ροζίνα, και δεν θα τα πάμε καλά. Τώρα χρειάζεται θάρρος. Δεν αντέχω πια, Αλφρέντο. Από το πρωί είμαι αναγκασμένη να γυρίζω δεξιά και αριστερά, να φροντίζω για όλα. Αχ, Θεέ μου, τίποτα δεν καταφέρνουν οι υπηρέτες. Τρεις μέρες έχω να κοιμηθώ. Αχ, Θεέ μου, που να τελειώσει αυτός ο χορός, θα χάσω το μυαλό μου. Έτσι μου έρχεται, έτσι μου έρχεται, έτσι μου έρχεται να τα σπάσω όλα. Ροζίνα, Ροζίνα, μα τι κάνεις, βρε παιδάκι μου, μα τι σου φταίει το κακόμοιρο το ασημένιο στα κτωδοχεία. Άσε με, άσε με, σε παρακαλώ. Έλα, παιδί μου, έλα, παιδί μου, έλα, ησύχασε. Έλα τώρα, ησύχασε. Αλήθεια, δεν σε ρώτησα. Έχεις καμιά ειδοποίηση από τους καλεσμένους μας? Καμιά απάντηση ότι έλαβαν την πρόσκλησή μας? Όχι, γιατί? Ξέρω κι εγώ, μου φαίνεται παράξενο. Κι εγώ δεν έτυχε να δω κανέναν από τους γνωστούς μας αυτές τις μέρες. Αλλά φαντάζομαι να το ξέρουν όλοι. Τι λες? Να τους κάνουμε κανένα τηλεφώνημα? Να, έξαφνα, στον Ασάν τουλάχιστον. Τώρα, τώρα, λίγο πριν έρθουν. Θα γίνουμε γελοί. Πάντως είναι παράξενο. Μάλλον αυτό θα πει πως θα μας έρθουν όλοι, γιατί αλλιώτικα σύμφωνα με τους κανόνες της καλής συμπεριφοράς θα μας ειδοποιούσαν. Όχι, όχι, Αλφρέντο. Νομίζω πως τον καλό κόσμο δεν ειδοποιούν ότι δέχονται την πρόσκληση. Αυτό είναι όλο. Ή πάνε ή δεν πάνε. Θα έρθουν όλοι. Μακάρι. Γιατί το λες αυτό? Είναι δυνατόν να πάθουμε τέτοιο ρεζιλίκι? Να ξοδεύουμε τόσα χρήματα σε φαγητά, ποτά, σερβιτόρους, λουλούδια, ηλεκτρολόγους, στην ορχήστρα και να μην έρθει κανείς? Τι να σου πω. Μοιάζουμε σαν χαμένοι, σαν αβαγοί. Δεν ξέρεις πόσο φοβάμαι. Κουράγιο, γυναίκα, κουράγιο. Και με τους ξένους. Όχι πολλά λόγια, ξέρεις. Χαίρομαι πολύ, κυρία μου. Μα πάρτε κάτι, σας παρακαλώ. Εσείς και ο κύριος δεν τρώτε τίποτα απόψε. Αχ, τι ψύχρα που κάνει αυτές τις μέρες. Τυπικά. Σύντομες, μικρές φράσεις με τον καθένα. Λίγες κουβέντες. Ξέρω, ξέρω. Δεν θα μου μάθεις τώρα πως πρέπει να φέρετε μια οικοδέσποινα. Με δυσκολεύει μόνο που δεν τους ξέρω όλους και που οι ξένοι μας δεν γνωρίζονται καν μεταξύ τους. Να έχουν κάποια οικειότητα. Αχ, αρχίζω να νοσταλγώ το παλιό μας το φτωχόσπιτο στην οδόν Φαβάρ. Τότε δεν είχα τουλάχιστον τέτοιες σκοτούρες. Σε μερικά χρόνια, Ροζίνα μου, θα δεχόμαστε στο σπίτι μας την αφρόκρεμα της παρισινής κοινωνίας και θα θυμόμαστε την απόψινή βραδιά και θα γελάμε. Άκουμε που σου λέω, θα γελάμε. Θα θυμόμαστε το πρώτο χορό που είχαμε καλέσει όλους αυτούς τους χαμένους και τις μετανοημένες Μαγδαληνές και δεν θα το πιστεύουμε. Θα τα ξαναπούμε ως τότε. Oh, είσαι ένας αδιόρθωτος αισιόδοξος, Αλφρέντο. Μα Ζορζ, την τελευταία στιγμή έρχεσαι να μου πεις ότι δεν θα φτάσει το τζιν. Και τι θα γίνει με τα κοκτέιλ? Αφού δεν μας έστειλαν από το Ισιέτο το τζιν μαζί με τις μπουκάλες της σαμπάνια, είναι σίγουρο πως το ξέχασαν. Αυτό μας έλειπε τώρα. Αυτό μας έλειπε. Και δεν μας ειδοποιούσες νωρίτερα, ευλογημένε. Τώρα τα καταστήματα θα έκλεισαν. Μα Ροζίνα, μην κάνεις σαν να συνέβη και καμιά καταστροφή. Δεν χάλασε ο κόσμος. Ας πάει ο μικρός ο Πολ να αγοράσει τζιν. Αυτό είναι όλο. Κυρία.
Ο Πόλο έχει πάει σε άλλη δουλειά. Το φαντάστηκα. Αυτός ο μικρός είναι τόσο ξεχασμένος που ποτέ δεν ειδοποιεί όταν φεύγει, ούτε ρωτάει κανέναν. Ανοίγει έτσι την πόρτα και χάνεται. Μα έννοια σου, και θα τον διορθώσω εγώ. Από αύριο ο Πόλο απολύεται. Να τον ειδοποιήσει, σε παρακαλώ, Ζόρζ, ότι τον διώχνω. Πρέπει εδώ μέσα πια να μπει κάποια τάξη. Θα αρχίσουμε από αυτόν και βλέπουμε. Αν η κυρία θέλει να πει πως δεν θα έρθει και η δική μου σειρά, τότε. Μα όχι, Ζόρζ, όχι. Μα τι λες τώρα. Δεν το είπα για σένα, αλλά για το μικρό. Με συγχωρεί, Ζόρζ, απόψε έχω πάρα πολλά νεύρα και δεν ξέρω τι λέω. Πάρε αν θέλεις ένα ταξί και τρέχα του Ουίσια για τζιν. Έχεις χρήματα? Αλφρέντο, δώσε στο Ζόρζ ένα εικοσάρικο. Αμέσως, καλή μου Ροζίνα. Και είπαμε ψυχραιμία. Και Ζόρζ, τα δισκάκια με τα πτή φούρνα είναι πιο γεμάτα. Και να προσέξετε πώς θα σερβίρετε το φασιανό. Ετοιμάσετε τα σάντουιτς με το χαβιάρι. Αυτά ας μην είναι πάρα πολλά, γιατί οι ξένοι θα πέσουν απάνω τους σαν τις μύγες και θα τελειώσουν γρήγορα. Και μην ξεχνάτε τα πατέ φουαγκρά πρώτα. Όλα θα ετοιμαστούν, κυρία Κάμπ. Όλα θα γίνουν σύμφωνα με τις διαταγές σας. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να ανησυχείτε. Αλφρέντο, Αλφρέντο, το κεφάλι μου πάει να σπάσει και πρέπει να ετοιμαζόμαστε. Έλα, τρέχα κι εσύ τώρα να ντυθείς, θα αργήσεις. Πάω κι εγώ να ετοιμαστώ. Πρέπει να επιθεωρήσουμε την ορχήστρα, να δούμε αν είναι στη θέση τους όλη η μουσική. Αχ, καταντάω στα αλήθεια γελία με τις ανησυχίες μου και τις φωνές μου. Όχι γελία, ίσως λιγάκι εκνευριστική. Λουκία! Θέλετε τουαλέτα μου, σε παρακαλώ. Αμέσως, κυρία. Είναι έτοιμη η τουαλέτα σας. Να αφήσετε, σε παρακαλώ, εκεί στο διβάνι. Είναι πολύ υπέροχο το φορέμά σας. Αλήθεια, σ' αρέσει? Πολύ, πολύ, κυρία. Από τις ωραιότερες τουαλέτες χορού. Λαμέ, αρζά, με φράντζες, όλα μαργαριταράκια. Είναι λίγο χτυπητά, μου φαίνεται. Αλλά τι να γίνει. Η κυρία θα γευματίσει απόψε. Θα φάτε με τους καλεσμένους. Θέλετε να σας σερβίρω εδώ, στο δωμάτιό σας? Όχι, όχι, Λουκία, δεν θα φάω, δεν έχω όρεξη. Πολύ καλά, κυρία. Εμένα μου επιτρέπετε τώρα να πάω για φαγητό ή με χρειάζεστε? Κοντεύουν 8 και από το μεσημέρι δεν έχω φάει τίποτα. Πήγαινε, παιδί μου, πήγαινε. Εγώ δεν σε εμποδίζω. Αν σε θέλω τίποτα, θα χτυπήσω το κουδούνι. Πολύ καλά, κυρία. Τα νεύρα της έχει και η Λουκία. Αυτός ο χορός έφερε εκνευρισμό και στους υπηρέτες. Θεέ μου, μόλις και προλαβαίνω να ετοιμαστώ. Πω πω. Τι κουρασμένο που είναι το πρόσωπό μου. Σκληρός που είναι ο καθρέφτης. Ποτέ δεν λέει ψέματα. Ένα γερό μασάζ θα μου ωφελήσει. Λίγο make-up, ρίμερ στα τσίνουρα, μια λεπτή γραμμή στα φρύδια και όλα θα είναι εντάξει. Τι είναι αυτό? Μια άσπρη τρίχα. Αυτό μας έλειπε. Θα σε εξαφανίσω εγώ αμέσως. Έτσι. Την έβγαλα. Αυτό ήτανε. Τι φοβερό πράγμα, αλήθεια, η ζωή. Τι φρεσκάδα είχε το δέρμα μου όταν ήμουν 20 χρονών. Και τώρα δείχνει ολοφάνερα τα πρώτα σημάδια κούρασης. Τότε όμως δεν φορούσα τουαλέτα πολλά με αργό. Φορούσα φτηνά μοντελάκια έτοιμα από την καλωρή. Τώρα, μαζί με τα διαμαντικά και τα ωραία φορέματα, έχω και τις πρώτες μου ρητίδες. Πρέπει να κάνω γρήγορα. Να βιαστώ. Να προλάβω τη ζωή που γλιστράει μέσα από τα χέρια μου. Πρέπει να αρέσω στους άντρες. Ξεχνάω την κόρη μου. Η Αντουανέτα του χρόνου θα κλείσει τα 16. Και τι με αυτό? Αρέσει κανείς και μετά τα 40. Μια γυναίκα 40 χρονών είναι ακόμα πολύ νέα. Έχει δικαίωμα να αρέσει και να αγαπήσει. Να αγαπήσει. Ναι. Αλλιώτικα τι ωφελούν τα χρήματα? Οι τουαλέτες, οι αεροδυναμικές κούρσες. Τι να τα κάνεις όλα αυτά χωρίς έρωτα? Χωρίς έναν εραστή χαριτωμένο, νέο, που να σου ξαναδώσει τα νιάτα σου. Αχ, πως τον περιμένω να έρθει. Πόσα χρόνια. Δεν είναι ψέμα πως ποτέ δεν γνώρισα τον έρωτα. Ποτέ. Όταν ήμουν πολύ νέα και πολύ φτωχή, θαύμαζα τους καλοντημένους κυρίους. Δεν ήξερα πως είναι κουτί σαν τα λάχανα και βαρετή, ενοχλητική όλοι τους. Θάμπωνε η ιδέα πως ξόδευαν με τόση άνεση τα χρήματά τους. Το μοναδικό άντρα, τον ιδανικό εραστή, τον περίμενα όλη μου τη ζωή. Τώρα πια που είμαι κάπως όρημη, μου απομένει πολύ λίγος καιρός. Τα χρόνια είναι μετρημένα πια και θα είναι τα τελευταία. Ύστερα θα γεράσω. Θα συμβεί το ανεπανόρθωτο. Μα γιατί να κάνω μαύρες σκέψεις? Απόψε στο χορό θα είμαι η πιο όμορφη από όλες. Και ίσως επιτέλους να παρουσιαστεί και εκείνος. Αχ, Θεέ μου, τι όνειρα, τι ζεστές επιθυμίες. Για τελευταία ματιά στον καθρέφτη. Θα φορέσω το μαργαρίτα ρένιο μου, το κολιέ, τα δαχτυλίδια μου, το διαμαντένιο μου, το μπρασελέ και το πανταντίφ με τους σαπφύρους, τα ρουμπίνια και τα σμαράγδια. Ο Κόμφ επιμένει πως τα διαμαντικά είναι η πιο σίγουρη τοποθέτηση σε κεφάλαια. Σαν να μην έχει άδικο.
πλαγιάσεις. Δεν είσαι κουρασμένη, αγαπητή μου? Όχι, Μις Μπέτι. Απόψε δεν ιστάζω καθόλου. Το καταλαβαίνω. Έχεις και εσύ τα νεύρα σου. Αυτός ο χορός μας έχει όλους αναστατώσει. Μπα, εγώ τον ξέχασα κιόλας. Μη μου πεις, δεν σε πιστεύω. Κατάφερες λοιπόν να αποκτήσεις αυτοκυριαρχία? Α, περίφημα. Μπράβο, παιδί μου. Απόψε, μάλιστα, έχω μάλλον άκεφια. Τόσο άκεφη είμαι που και να μ' άφηνε ακόμα να παρουσιαστώ, δεν θα δεχόμουν. Πάει. Μου πέρασε πια. Δεν βαριέστε. Όλα τα πράγματα είναι μια ιδέα. Δεν είναι έτσι, Μις Μπέτι? Αν το καλοσκεφτείς δηλαδή, τίποτα δεν αξίζει. Σωστά, μα μου φαίνεται κάπως περίεργο. Τι έχεις στο μυαλό σου, Αντουανέτα? Μήπως σχεδιάζεις καμιά αταξία που θα στενοχωρήσει πάλι τη μαμά σου? Α, δεν συμφωνώ, δεν είναι σωστό. Τι αταξία, Μις Μπέτι, αστειεύεστε. Ξέρω κι εγώ, κανένα αστείο που να έχει σοβαρές συνέπειες. Μα τι λέτε τώρα, εγώ είμαι αρκετά σοβαρή, δεν κάνω αστεία. Όχι. Εγώ το πολύ πολύ μισ, επειδή δεν ιστάζω να κάνω ένα μικρό γύρο στον κήπο αργότερα. Αν το μάθει η μαμά σου, θα βάλει τις φωνές, Αντουανέτα. Αν σε δει κανένας υπηρέτης, θα της το προφτάσει αμέσως. Λέτε να μην ξέρω να φυλαχτώ? Αλίμονο. Εγώ θα κατέβω όταν έχουν έρθει όλοι οι ξένοι. Αν θέλεις, δηλαδή μπορείς να περάσεις στο μικρό δωμάτιο που είναι κοντά στο σαλόνι και βλέπεις τον κήπο. Εκεί δεν υπάρχει φόβος να μπει κανένας. Από το παράθυρο θα βλέπεις απέναντι ακριβώς το σαλόνι και θα παρακολουθήσεις όλη την κίνηση. Θα δεις τα ζευγάρια να χορεύουν, την ορχήστρα. Αν και νομίζω πως η μουσική βλάπτει στα νεύρα. Εγώ μόλι μου την καρδιά θα κλειδώσω την πόρτα. Θα πλαγιάσω εδώ στο ντιβανάκι γιατί είμαι πολύ κουρασμένη και θα μου χτυπήσεις απαλά όταν έρθεις. Και αν η μαμά σου ρωτήσει αν μου χτυπήσει την πόρτα, θα της πω πως κοιμόμαστε. Δεν είναι ωραία ιδέα, Αντουανέτα? Όχι, Μις. Σας είπα, θα κατέβω στον κήπο. Καλά, πρόσεχε, Αντουανέτα, και για το όνομα του Θεού, όχι τρέλες. Μου δίνεις το λόγο σου? Ναι, Μις. Μη φοβόσαστε. Τίποτα δεν θα συμβεί. Τώρα το απόγευμα, συναντηθήκατε με τον ξαδελφούλη σας, το Ρομπ Βέιν? Όχι, Αντουανέτα. Είναι κάμποσος καιρός που δεν βλεπόμαστε με το Ρομπ. Δηλαδή, σήμερα θα τον έβλεπα. Αλλά δεν ήρθε, θα του έτυχε καμιά δουλειά. Γιατί με ρωτάς? Α, τίποτα, έτσι. Έτσι μου ήρθε στο μυαλό. Εγώ πάω να ετοιμαστώ και θα γυρίσω να πλαγιάσω. Ναι, Μις. Τι περίεργη που μου φαίνεται απόψε αυτή η μικρή. Παράξενα που μιλάει. Σαν κάτι να ετοιμάζεται να σκαρώσει. Έχει κάμποσες μέρες να δει τον ξαδελφούλη της. Που να ξέρει πως απόψε ο Ρομπ θα έρθει κρυφά εδώ. Που να φανταστεί πως γνωριστήκαμε αρκετά οι δυο μας μέσα σε 2 εβδομάδες. Απόψε είναι η μοναδική μου ευκαιρία. Προσπαθώ να ξεχνάω την ώρα του χορού που δεν θα έρθει κανένας καλεσμένος. Ως τα μεσάνυχτα δεν θα χτυπήσει το κουδούνι. Και τότε, τότε θα ξεσπάσει η θύελα. Η κουτοπώνηρη εγκλέζα σαν κάτι να έχει μυριστεί. Αν έχουμε κι εμείς τα σχέδιά μας, Μις Μπέτι, τι νομίζετε? Κι όμως, όσο κι αν έχω θάρρος, στο βάθος τρέμω. Και έχω μεγάλη αγωνία. Αχ, πόσο αργά κυλούν οι ώρες, Θεέ μου. Αρκετά συμπαθητικός είναι ο Ρομπ. Δεν είναι ίσως πολύ έξυπνος, όμως. Πώς τα κατάφερε και ξεγέλασε τη Μις Μπέτι εκείνο το απόγευμα και δεν τον πήρε μυρουδιά? Η Εγκλέζα δεν θα ερχόταν να με πάρει από το μάθημα, από τις δεσποινίδες Ισαβέλας, γιατί είχε να κάνει ψώνια της μαμάς. Όταν χαιρέτησα τη δασκάλα μου του πιάνου και βγήκα στη γωνιά του δρόμου, είδα ξαφνικά κάποιον, σαν να με περίμενε. Μπορείτε να σπινείς, Αντουανέτα. Εσείς είστε, κύριε Βέιν. Τρόμαξα. Περνούσα έξω από το σπίτι της δασκάλας σας και αποφάσισα να σταματήσω. Ήταν περίπου η ώρα που θα βγαίνατε, όπως και την άλλη φορά. Περίμενα και σκέφτηκα να σας προτείνω να σας συνοδέψω εγώ σήμερα, έτσι, ορθά κοφτά. Τι παράξενο, αλήθεια. Μα καλά, η Μις Μπέτι δεν είναι μαζί σας? Όχι, σήμερα δεν την είδα. Και τι πειράζει, μήπως παρεξηγείτε την πρόθεσή μου?
Μήπως είναι κακό ένας νέος να συνοδέψει μια δεσποινίδα στο σπίτι της? Είστε τώρα πια αρκετά μεγάλοι. Δεν έχουν, ξέρετε, όλοι την ίδια γνώμη. Στο σπίτι με νομίζουν ακόμα μωρό. Εσείς πόσο χρονών είσαστε? 22. Δεν είσαστε και τόσο μεγάλος. Θέλω να πω, πολύ σοβαρός για καβαλιέρος. Και είναι σίγουρο πως αν μας δουν μαζί θα μας παρεξηγήσουν. Μα, τι θα φανταστούν? Ξέρω κι εγώ. Να, πως είμαστε ερωτευμένοι. Λέτε? Μα γιατί, οι ερωτευμένοι έχουν κανένα άλλο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό? Όχι βέβαια, αλλά εμείς θα περπατήσουμε έτσι απλά. Θα κάνουμε ένα μικρό γύρο σαν δύο καλοί φίλοι. Θα πάμε το πολύ πολύ ως τη γέφυρα. Δεν είναι έτσι, κυρία Ρομπ? Αν το θέλετε, δεσποινή σαν του Ανέτα. Αν το μάθει όμως η Μις Μπέτι, μήπως τιμώσει? Θέλω να πω... Μα δεν θα το μάθει. Εγώ βέβαια δεν θα της το πω και φαντάζομαι ούτε κι εσείς. Α, εγώ δεν εμπιστεύομαι σε κανένα τα μυστικά μου, κυρία Ρομπ. Θαυμάσια. Τότε πάμε. Ας προχωρούμε, αργούμε. Από τότε βλεπόμαστε σχεδόν μέρα παραμέρα. Ο Ρομπ είναι αυτό που λένε το φλερτ μου. Απόψε όμως έπρεπε να είναι εδώ. Γιατί απόψε δίνω τη μεγάλη μου μάχη. Ή θα ζήσω ή θα πεθάνω. Και δίκιο η Μις Μπέτι. Σε αυτό το μικρό δωμάτιο κλεισμένη είμαι κοντά στο σαλόνι. Μπορώ και παρακολουθώ και τον παραμικρό θόρυβο χωρίς κανένας να μπορεί να το φανταστεί. Και από το παράθυρο βλέπω έξω τον κήπο και την κίνηση του δρόμου. Τι αγωνία. Αλλά κι αν έρθει κανείς και ανοίξει την πόρτα, εγώ θα γλιστρήσω κάτω από τον τηβανάκι. 7, 8. Εννέα. Πλησιάζουμε. Σε μισή ώρα ο Ρομπ θα με περιμένει να του ανοίξω τη μικρή πορτούλα του κήπου. Σκέφτομαι την αγωνία που θα έχει η μαμά. Περιμένει τους ξένους της. Έχει πάρει ύφος και καμαρώνει με τη βραδινή έξωμη τουαλέτα της. Η μόνη καλεσμένη που θα έρθει οπωσδήποτε είναι η δασκάλα μου, η δεσποινή Σαβέλα. Ένας ολόκληρος χορός, λουλούδια, ορχήστρες για τη στριμμένη Ισαβέλα. Η ορχήστρα ετοιμάζεται. Κανένα ζευγάρι δεν θα χορέψει βάλς. Κι όμως, έχω ένα φόβο. Τρέμει η καρδιά μου γιατί στα αλήθεια δεν ξέρω πώς θα τελειώσει όλη αυτή η απρόοπτη ιστορία που άρχισε από τη στιγμή που ξέσκισα τους φακέλους με τις προσκλήσεις για το χορό και τους πέταξα μέσα στο ποτάμι. Θα έρθει επιτέλους η καταστροφή. Η Μις Μπέτι φταίει που δεν της είχε ταχυδρομήσει. Τώρα σε λίγο που θα τα μάθει όλα η μαμά, αυτήν θα διώξει από το σπίτι. Καλά να πάθει. Ούτε που με νοιάζει, ούτε με νοιάζει. Εγώ το πολύ πολύ να σκοτωθώ. Μα πριν πεθάνω θα τα ομολογήσω όλα. Θα πω πως η Μις Μπέτι έφταξε. Μόνον αυτή. Δεν φοβάμαι πια. Θα έχω προκαταβολικά εκδικηθεί όλο τον κόσμο. Μάλιστα, κυρία Κάμπ. Να δοκιμάσουμε αν θέλετε ένα κομμάτι και έτσι θα έχετε μια σαφή ιδέα της πειθαρχίας της ορχήστρας. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Μέστρο. Δεν νομίζω πως χρειάζεται. Τι λες και εσύ, Αλφρέδο? Ξέρω κι εγώ, Ροζίνα, όπως θέλεις. Δεν θα είναι άσχημα να ξεμουδιάσουμε λίγο τα όργανα? Αρχίστε, μαέστρο, όσο να είναι πλησιάζει η ώρα. Σε λίγο θα μας έρθουν οι ξένοι. Αρχίστε, αρχίστε με κάτι το συνταρακτικό. Μια επιλογή από ρούμπες. Φαντάζομαι να σας ικανοποιήσει, μαντά. Θα μα
μας ξεκουφάνουν αυτοί οι χριστιανοί. Δεν σου φαίνεται πως φαλτσάρουν? Ροζίνα, μη φωνάζεις, θα σ' ακούσουν. Η ορχήστρα Μαντριγκάλ είναι από τις πιο φημισμένες ελαφρές ορχήστρες. Εμείς μάλλον δεν καταλαβαίνουμε την ελαφρά μουσική. Και τώρα με την αδειά σας, κυρία Κάμπ, θα ήθελα να ακούσετε τον έγκρο της ορχήστρας μας σε ένα περίφημο σόλο μπάντζο. Είναι καταπληκτικός. Γι' αυτό σας τον παρουσιάζω. Ας παίξει, μαέστρο. Down in Alabama there's a guy I know getting the goddess music from an old banjo. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Καλός είναι. Αλλά η κυρία Λίβενστάιν θα τρομάξει βλέποντας αυτό το μπελόριο νεύρο. Το πολύ πολύ να φανταστεί πως βρίσκεται για λίγο στη ζούγκλα. Αλφρέντο, λες να πετύχει η βραδιά μας? Να είναι στα αλήθεια ένας μεγάλος χορός? Θα γράψουν αύριο για μας οι κοσμικές στήλες στις εφημερίδες. Θέλεις να τα ξέρω όλα αυτά από πριν, Ροζίνα? Υπομονή, θα δούμε. Να, πλησιάζουν κιόλας 10. Ορίστε, το κουδούνι. Θεέ μου, η δοκιμασία αρχίζει. Θάρρος, θάρρος, έρχονται. Μαέστρο, μαέστρο, μουσική παρακαλώ. Η Δεσποινής Ισαβέλα, λε. Η Ισαβέλα ήρθε από τους πρώτους, η Σιγανό Παπαδιά. Καλησπέρα, αγαπητή. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, ξαδερφέ μου Αλφρέδο. Τι γίνεσαι, Ισαβέλα? Ω, τι όμορφα τα καινούργια σου έπιπλα, Ροζίνα. Ποιος έκανε τη διακόσμηση, ο Λεόν? Ω, είναι περίφημος διακοσμητής. Σ' αρέσει αλήθεια το γιαπωνέζικο στυλ? Προχτές είχα αυτή τη συζήτηση. Η Ρεβέκα Λιβενστάιν μου έλεγε ακριβώς πως δείχνει κάπως γούστο νεοπλούτων. Δεν βαριέστε, εμένα μου αρέσει. Και εσύ είναι πιο φτηνό από το Λουί Κένζ. Αυτό δεν είναι μειονέκτημα? Μα τι λες τώρα, Ισαβέλα, αστειεύεσαι. Τα παλιά κινέζικα και τα γιαπωνέζικα έπιπλα κοστίζουν ολόκληρη περιουσία. Είναι όμως κάπως αναχρονιστικά. Όλα τα πληρώσαμε εκατομμύρια. 100, 200 χιλιάρικα. Πόσο αλήθεια δώσαμε για το σαλόνι μας, Αλφρέδο, θυμάσαι? Τι σημασία έχει τώρα αυτό, Ροζίνα? Αυτά θα λέμε. Εγώ δεν ήθελα να πληρώσουμε τόσο ακριβά, αλλά εκείνος επέμενε. Εμένα μ' αρέσουν τα παλιά. Γυρίζω τα παλαιοπολία, ξέρεις. Πάντα κάτι ψάχνω. Πάντα κάτι ανακαλύπτω. Ένα κομψοτέχνημα, ένα έπιπλο αξία. Ισαβέλα, θα πάρεις ένα πορτό? Ευχαρίστως. Είμαι λοιπόν από τους πρώτους. Και νόμιζα πως άργησα. Μα είναι μόλις 10 και 20. Χτυπήσατε, κύριε? Ναι, Αντέλα. 3 ποτήρια πορτό και σάντουιτς. Σάντουιτς με χαβιά. Μάλιστα, κύριε. Τρελάθηκες, Αλφρέδο? Να λιγοστέψουν τα σάντουιτς από τώρα. Αντέλα, φέρε και πτυφούρ σε πορσελάνινα πιατάκια. Τ' ακούς? Μάλιστα, κυρία. Λοιπόν, ποιους θα δούμε απόψε στο χορό σου, αγαπητή μου Ροζίνα? Πολλά αγαπητά πρόσωπα. Τη μαρκισία του Σαν Παλάτσιο, που θα με τιμήσει με την παρουσία της, τους Λίβενστάιν. Πολύ ξέρεις, ανέβαλαν το ταξίδι τους για να μην χάσουν την εσπερίδα μας. Φαίνεται πως τους ευχαριστεί πολύ η συντροφιά μας. Α, έτσι, ε? Έχετε δώσει κι άλλους χορούς? Όχι, όχι, μόνο τσάγια. Δεν σε καλέσαμε, Ισαβέλα, γιατί ξέρω πως είσαι πάντα τόσο απασχολημένη με τα μαθήματά σου. Α, ναι, πάρα πολύ. Ετοιμάζω, ξέρεις, ένα ρεσιτάλ πιάνου για την άνοιξη. Και όσο να είναι, πρέπει να μελετώ αρκετές ώρες κάθε μέρα. Ρεσιτάλ, αλήθεια, μπράβο, Ισαβέλα. Λοιπόν, ωραίο χειμώνα θα έχουμε φέτος. Όπως φαίνεται είναι 15 Νοεμβρίου και δεν κάνει καθόλου κρύο. Μα δεν μου λέτε, έτσι θα καθίσουμε τώρα με σταυρωμένα τα χέρια να περιμένουμε την τύχη μας και να μιλάμε για το κρύο και τη ζέστη όπως γίνεται στα ανιαρά επαρχιακά σαλόνια? Μα σε καλό σας. Αλλά οι ξένοι μας αργούν, Ροζίνα. Αργούν πολύ. Είσαι σίγουρη πως έγραψες την πρόσκληση ότι η δεξίωση αρχίζει στις 10? Και βέβαια, Αλφρέντο, λες να είμαι τόσο αφηρημένη? Μα βέβαια, το έγραφε. Εγώ ήρθα νωρίς, είναι ολοφάνερο. Τι λες, αγαπητή μου, έτσι πάντα αργούν. Είναι μια πολύ κακή συνήθεια. Δεν καταλαβαίνω τέλος πάντων τι εκνευριστικό που είναι να τους περιμένεις. Εγώ λέω να χορέψουμε στο μεταξύ κανένα βαλσάκι. Συμφωνείτε? Περίφημη ιδέα, Αλφρέντο. Μα αλήθεια, δεν παίζει μουσική? Μαέστρο, μαέστρο, ένα βάλς. Λοιπόν, χορεύω με Ισαβέλα. Ευχαρίστως, ξάδερφε. Θέλω, κοντεύει 11 και ακόμα κανείς δεν φάνηκε. Τι να συμβαίνει άραγε, τι να συμβαίνει?
είδες τι ωραίες τροφές παίρνει η Ροζίνα. Η Σαβέλα, συγχαρητήρια. Εσύ είσαι αέρινη που λένε. Χρόνια είχα να χορέψω τέτοιο βάζ. Καλοσύνη σου, ξάδερφε, δε λέω, τα καταφέρνω. Και τώρα ένα ποτηράκι πορτό είναι ό,τι χρειάζεται. Ιδρώσαμε, Ισαβέλα. Έτσι που πάμε απόψε, θα φλερτάρω μαζί σου. Είσαι η μόνη ντάμα. Δεν έχεις αντίρρηση. Δεν πιστεύω να ζηλέψεις την ξαδέρφη μας γυναίκα. Πώς αρέσουν τα κρύα αστεία, Αλφρέδο. Εγώ μια φορά σας προειδοποίησα. Αμαρτία εξομολογημένη. Ο Αλφρέδος έχει πάντα πολύ κέφι. Τίποτα δεν τον κακοκαρδίζει. Κοντεύουν μεσάνυχτα, δεν θα έρθει κανείς. Μην εκρευρίζεσαι, Χρυσή μου. Θα έρθουν, θα έρθουν. Θα κοιτάξω από το παράθυρο. Μήπως φανεί κανένα αυτοκίνητο. Μήπως καμιά κούρσα στρίψει στη γωνιά του δρόμου. Δεν πιστεύω να κάνουν λάθος τον αριθμό. Δηλαδή όσοι έρχονται για πρώτη φορά, θέλω να πω. Θα χάσω το μυαλό μου. Τι έγιναν οι ξένοι μας, Θεέ μου? Μην κάνεις έτσι, Ροζίνα. Θα έρθουν εκτός και γίνει κανένα σεισμός ή καμιά άλλη καταστροφή. Λοιπόν, προχτές που ήμουν καλεσμένη σε κάτι φίλους μου, οι ξένοι άρχισαν να έρχονται μετά τα μεσάνυχτα. Το ξέρω, Ισαβέλα. Έτσι συνηθίζεται στην αριστοκρατία, αλλά. Είναι πολύ εκνευριστικό για την οικοδέσποινα που περιμένει ανυπόμονα τόσες ώρες. Βέβαια, κάθεσαι σαν αμένα κόρβου να το καταλαβαίνω. Μουσική, μαέστρο, μουσική! Μα γιατί σταματήσατε? Πρέπει να δημιουργηθεί ζεστή ατμόσφαιρα. Μουσική! Μάλιστα. Αντέλα! Αντέλα, το κουδούνι! Επιτέλους, τα αποφάσισαν να έρθουν. Ποιος είναι, Αντέλα? Έφερα το τζιν, κυρία. Καλά, Αντέλα. Μα δεν είναι κατάσταση αυτή. Θα γίνει κάποιο δυστύχημα, κάποια παρεξήγηση, κάτι τέλος πάντων. Να μην έρθει κανείς. Δεν θα κατάλαβαν καλά. Θα έκαναν λάθος στην ημερομηνία, στην ώρα. Τι εξήγηση να δώσω, Θεέ μου? Ορίστε, ορίστε, κοντεύει 12:30. Τι λες, Ροζίνα, πέρασε κιόλας η ώρα. Όπου να είναι, θα έρθω. Ποιος γελάει? Η σερβιτόρη, μην κάνεις έτσι. Έχουν δίκιο οι άνθρωποι. Κάθονται κουρδισμένοι από τις 8 και περιμένουν. Να πάψουν αμέσως τα γέλια. Τα ακούτε? Αμέσως. Ορίστε μας. Κρία Κέμπ, με συγχωρείτε, παρακαλώ. Μα θα περιμένουμε ακόμα τους ξένους? Είχατε πει για τις 10 και είναι περασμένα μεσάνυχτα. Οι μουσικοί άρχισαν και δυσφόρουν. Να φύγουν! Να φύγετε όλοι σας! Όλοι! Θα πληρωθείτε, μαέστρο, και θα φύγετε. Ο χορός δεν θα γίνει. Τίποτα δεν θα γίνει. Μου έκαναν μια χυδαία προσβολή. Οι εχθροί μου! Οι εχθροί μου! Έχω πολλούς εχθρούς. Το έκαναν για να με γελιοποιήσουν. Για να πεθάνω από το κακό μου. Και να έρθουν τώρα δεν τους θέλω. Δεν θα δεχτώ κανένα. Τα ακούτε? Κανένα! Να πείτε πως έφυγα, πως έχουμε άρρωστο, πως πέθανα. Πεστε ό,τι θέλετε. Εγώ δεν είμαι εδώ πια για κανένα. Για κανένα! Ροζίνα, Ροζίνα, άδικα χάνεις την ψυχραιμία σου. Πηγαίνετε, μαέστρο. Αχ, μα τι είναι αυτά, εσύ θα ρωστήσεις. Αξίζει τον κόπο για ένα χορό, το καταλαβαίνω. Καλή μου, έχεις δίκιο, Χρυσή μου. Αλλά ο κόσμος έτσι είναι, μοχθηρός, απέσιος, δυστυχώς. Τι γελία ιστορία, πάψε επιτέλους τις φωνές. Αλφρέδο, Αλφρέδο, μη φωνάζεις κι εσύ. Αντί να την παρηγορήσεις σε μια τόσο δύσκολη στιγμή, την κάνεις χειρότερα. Αφού της αρέσει να γίνει γελία μπρος στους υπηρέτες και στην ορχήστρα, ας φωνάζει όσο θέλει. Εσείς, μαέστρο, ακόμα δεν φύγατε. Εδώ είστε ακόμα. Τι σας οφείλω, παρακαλώ? Εμπρός, γρήγορα, και δρόμο. Όλοι δρόμο από εδώ μέσα. Να, κι εγώ θα πηγαίνω. Έλα, Ροζίνα, ησύχασε. Πολύ λυπάμαι για αυτό το ατύχημα. Αντίο, καλή μου. Όχι, όχι, Αλφρέδο, μη με συνοδεύεις, θα φύγω μόνη μου. Κλάψε, κλάψε, καλή μου Ροζίνα, με την ησυχία σου θα σε εξελαφρώσει. Τα δάκρυα κάνουν καλό. Αντέλα, Αντέλα. Ορίστε, Δεσποινή. Ας μην γίνετε θόρυβος, η κυρία Κάμφ είναι πολύ εκνευρισμένη. Μάλιστα, Δεσποινή. Ναι. Καληνύχτα, σας καληνύχτα, Χρυσή μου. Καληνύχτα, Ισαβέλα. Η καρκία λάμπει στα μάτια της. Η στρίγκλα. Τι δυστυχισμένη που είμαι. Τι δυστυχισμένη. Δεν καταλαβαίνω, Αντουανέτα, γιατί διάλεξες αυτή τη βραδιά να με φέρεις στο σπίτι σου. Και γιατί επιμένεις να κλειστούμε σε αυτό το δωμάτιο δίπλα στο σαλόνι σας. Δεν ακούς τη μητέρα σου πως φωνάζει? Πάλι καλά που καταφέραμε να μπούμε από την είσοδο της υπηρεσίας και να γλιστρήσουμε ως εδώ. Μα τώρα τι θα γίνει, πώς θα βγούμε, θα μας δουν? Ρομ, μίλα πιο σιγά, θα μας ακούσουν.
Είσαι φίλος μου, δεν είσαι? Δεν γίνομαι καλή φίλη τις δύο τελευταίες αυτές εβδομάδες? Δεν μου υποσχέθηκες να είμαστε δύο καλοί φίλοι? Εγώ γι' αυτό δέχτηκα να γνωριστώ ποιος ήταν μαζί σου πίσω από την πλάτη της Μις Μπέτι. Αυτό μου έλειπε. Ένας φίλος στον κόσμο. Κάποιος που να με καταλαβαίνει και να μπορεί να κάνει το παν για μένα. Εσύ. Αντουανέτα, είσαι παράξενο κορίτσι. Δεν ξέρω τι ακριβώς θέλεις από μένα. Μήπως το μετάνιωσες που γνωριστήκαμε? Μήπως θέλεις να το πούμε της Μις Μπέτι ότι κάνουμε παρέα? Τίποτα άλλο δεν έχουμε να τις κρύψουμε. Δεν κάνουμε τίποτα κακό. Όχι, Αντουανέτα, λίμωνο, μη μου ξαναθυμίζεις την Μπέτι. Ήταν μια περιπέτεια στη ζωή μου. Πίστεψέ με, μια επιπολαιότητα. Δηλαδή δεν την αγαπάς? Όχι, περνούσαμε ευχάριστα τις ώρες μας. Πες πως ήταν μια νεανική τρέλα. Δεν πρέπει να δικαιολογήσεις, Ρομπ. Δεν σου ζητάω τέτοιο πράγμα. Όχι, δεν αρνούμε ότι η Μπέτι μου ήταν αρκετά συμπαθητική. Και ούτε πρέπει να μιλάς επιπόλαια για αυτήν. Τα ίδια θα μπορούσες να πεις αργότερα και για μένα. Αν σου έλεγα πως σε συμπάθησα από την πρώτη στιγμή, θα το πίστευες, Αντουανέτα? Ας πούμε ναι. Δεν νομίζω όμως πως είναι αρκετό. Και πως θα μπορούσα να σ' αγαπήσω? Όχι, μη λες τέτοια λόγια. Δεν είναι εύκολο να αγαπήσει κανείς, το ξέρω καλά αυτό. Αντουανέτα, είσαι ακόμα τόσο μικρή, τι μπορείς να ξέρεις για την αγάπη? Και εσύ λοιπόν με βρίσκεις μικρή? Και ύστερα μου δίνεις το λόγο σου πως θα προσπαθήσει να με καταλάβεις. Συγχώρεσέ με, Αντουανέτα, δεν ήθελα να σε πειράξω. Άφησέ με, Ρομπ, άφησέ με, μη σφίγγεις το χέρι μου, σε παρακαλώ, άφησέ με. Θα μας ακούσουν. Αν ήξερες πόσο είμαι δυστυχισμένη. Μα γιατί, Αντουανέτα? Δεν μου εξηγείς τίποτα, δεν μπορώ μόνος μου να μαντέψω. Απόψε παίζεται η τύχη μου. Απόψε ή θα αλλάξει για πάντα η ζωή μου ή θα χαθώ. Ένα τέτοιο. Τι κουταλόγια είναι αυτά? Έλα, ησύχασε, παραλογίζεσαι, Αντουανέτα. Εγώ δεν είμαι εδώ κοντά σου. Πες μου, σε τι μπορώ να σε βοηθήσω? Είμαι κι εγώ αποφασισμένος για όλα, τρελό κόριτσο. Ρομπ, θέλω να με συμπαθείς. Να μου δείξεις όλη σου τη συμπάθεια. Ό,τι κι αν μάθεις. Ό,τι κι αν συμβεί. Αντουανέτα, με φοβίζεις. Τι θα συμβεί? Ό,τι κι αν γίνει. Λες να ανοίξουν την πόρτα ο πατέρας σου και η μητέρα σου και να μας ανακαλύψουν? Μου είπες πως κανείς δεν ανοίγει αυτό το δωμάτιο. Όταν φύγουν οι ξένοι, όταν τελειώσει ο χορός. Οι ξένοι? Κανένας δεν ήρθε ούτε θα έρθει ως το πρωί. Αχ, με αυτή την αγωνία ζω τόσες μέρες. Κανένας δεν ήρθε στο χώρο, Ρομπ. Και τι φταίς εσύ γι' αυτό? Εγώ φταίω για όλα. Αντουανέτα, εξήγησέ μου, πρέπει. Άνοιξε μου την καρδιά σου. Δεν μπορώ, Ρομπ. Σφίξε με πάνω σου. Κράτησέ με. Μη με αφήσει, θα τρελαθώ τώρα. Μη με αφήσει να με τιμωρήσουν. Ποιος θα σε τιμωρήσει, καλή μου, Αντουανέτα? Ρομπ, κράτησέ με. Μη με αφήσει να με πάρουν από κοντά σου και να μου φερθούν σκληρά για αυτό που έκανα. Εσύ πρέπει να με προστατέψεις. Μα από τι, πρέπει να το ξέρω. Εγώ έσκησα τις προσκλήσεις του χορού εκείνη την ημέρα που με περιμένατε με τη Μις Μπέτι στη γέφυρα. Δεν τις έριξα στο ταχυδρομικό κουτί. Αντουανέτα, γιατί το έκανες αυτό? Ησύχασε, μη φοβάσαι. Ήθελες να παίξεις της μαμάς σου ένα άσχημο παιχνίδι, καταλαβαίνω. Όχι, γιατί εγώ δεν θα χόρευα. Το νιώθεις, Ρομπ? Ναι, ησύχασε. Θα βρούμε μια λύση, μην κάνεις έτσι. Θέλεις να έρθω αύριο για να μιλήσω στη μητέρα σου, να της εξηγήσω? Αστιεύεσαι. Μην μιλάς. Ακούω βήματα και φωνές. Η μαμά μιλάει δυνατά με τον παπά σαν να τον μαλώνει. Αχ, έρχεται η καταστροφή. Σφίξε μα πάνω σου, Ρομπ, και μην μιλάς. Μην μιλάς. Θα μας ακούσουν. Εσύ, Αλφρέντο, φταίς για όλα, εσύ! Έγινα γελία μπρος τους υπηρέτες, μπρος τους μουσικούς, μπρος σε αυτή τη στριμμένη την Ισαβέλα. Έγινα γελία μέσα στο ίδιο μου το σπίτι. Ροζίνα, συγκρατήσου, μάζεψε τη γλώσσα σου. Θα μας ακούσουν όλοι εδώ μέσα απόψε. Θα ξυπνήσουν η Μις Μπέτι και το παιδί. Θα ρεζιλευτούμε στην Αντουανέτα. Περισσότερο από όσο ρεζιλευτήκαμε. Εσύ φταίς με την κουτί περηφανιά σου. Φουσκώνει σαν το παγώνει, σαν να ήσουν κάτι. Ενώ δεν είσαι τίποτα. Ροζίνα! Ναι, είσαι ένα ηλίθιο. Που κοκορεύεται. Ήθελες να δώσεις χορό χωρίς να σε ξέρει κανένας ολόκληρο το Παρίσι. Α, είναι να πεθαίνει κανένας από τα γέλια με την αλήθεια. Ποιος σε ξέρει, πες μου, κανείς. Κι αυτοί οι λίγοι γνωστοί δεν ξεχνούν ποιος ήσουνα. Ένας υπαλληλάκος στην τράπεζα. Ένας κλητήρας που πλούτησε τώρα και θέλει να παραστήσει τον αριστοκράτη. Να ανοίξει σπίτι και να δίνει δεξιώσεις σαν τον καλό κόσμο. Κανείς δεν ξεχνά την καταγωγή σου και δεν σου τη συγχωρεί. Νεόπλουτε, φαντασμένε. Είδες πως σε περιφρονήσαν απόψε. Σε γράψανε στα παλιά τους τα παπούτσια. Οι φίλοι σου, οι προκομμένοι. Ροζίνα, πάψε σου λέω. Θα χάσω την υπομονή μου. Οι απατεώνες, κλέφτες και γυναίκες με ύποπτο παρελθόν. Αυτή είναι η γνωστή σου. Μια συμμορία πολλοποδίτες. Να κοιτάξεις τους δικούς σου.
Αυτούς που φλερτάζεσαι στις Λουτροπόλεις και γινώσουν αγγελία. Αυτούς όλους τους ψευτομαρκίσιους και τους κόμητες του γλυκού νερού. Τους εκβιαστές που φλερτάρουν μια σαραντάρα για να πιούνε μαζί της ένα κοκτέιλ που δεν θα το πληρώσουν. Νομίζεις πως δεν ξέρω τι έκανε στην Ντοβίλ, ξεδιάνθρωπη? Έτσι το φαντάστηκες, ε? Όλα τα ξέρω. Παλιάνθρωπε! Άκαρδε! Έπαθα απόψε τέτοια ντροπή και εσύ με αποτελειώνεις. Όταν σε μάζεψα, όταν σε λυπήθηκα και σε παντρεύτηκα, είχες κιόλας ένα ύποπτο παρελθόν. Ο Θεός ξέρει τι είχες κάνει πριν σε γνωρίσω. Νόμιζες πως είμαι ηλίθιος, πως δεν ξέρω τίποτα, πως δεν βλέπω. Ήσουν όμορφη, έξυπνη και γελάστηκα. Από μια μικρή φιλοδοξία σε παντρεύτηκα. Από την παντοτινή μου φιλοδοξία που με χαντάκωσε. Ήθελα, βλέπεις, η γυναίκα μου να έχει παρουσιαστικό, προσωπικότητα, να μιλάει για αυτήν ο κόσμος όταν θα γυρώμουν πλούσιος. Με λίγα λόγια, να καμαρώνω για αυτήν, να είναι ανώτερή μου. Από μικρός το είχα αποφασίσει να γίνω πλούσιος. Εσύ όμως, εσύ μου την έκανες μαρτυρική τη ζωή μου. Είσαι ανυπόφορη, οι τρόποι σου είναι χυδαίοι. Κατέστρεψες ακόμα και την ψυχή του μικρού μας κοριτσιού. Εγώ, Αλφρέντο, ναι. Πρόσεχε τα λόγια σου. Παντρεύτηκα μια γυναίκα χωρίς ανατροφή, με τρόπους που δεν τους έχει ούτε μια μαγείρισα στην κουζίνα. Είσαι χυδαία. Οι φίλοι μου που με γνώρισαν στις Λουτροπόλεις, όπως λες, δεν με βρίσκουν χυδαία. Πέρασαν πολύ ευχάριστα μαζί μου. Το φαντάζομαι, μα δεν μου χρειάζονται λεπτομέρειες για τις απιστίες σου. Αυτοί με θαύμαζαν, με έβρισκαν γοητευτική. Απολαύσανε τη συντροφιά. Φτάνουν, φτάνουν οι λεπτομέρειες. Αύριο θα μετανιώσεις για αυτά που είπες. Θα μετανιώσεις σκληρά. Αύριο! Και νομίζεις πως τώρα θα μείνω πια μαζί σου, ύστερα πόσα τόλμησες να ξεστομίσεις? Κτίνο! Κλείσε το στόμα σου, χυδαία! Ούτε στιγμή δεν μένω πια σε αυτό το σπίτι. Ούτε στιγμή! Περιττό, γιατί θα φύγω εγώ. Θα σ' αφήσω ελεύθερη. Φεύγω κιόλας. Να πας στον αγύριστο. Φεύγω! Καληνύχτα, Ροζίνα. Αντίο για πάντα. Θα τα θυμηθείς τα λόγια σου. Θα τα θυμηθείς. Αλφρέντο, μη φεύγεις. Αλφρέντο, έλα πίσω. Θεέ μου, να ανοίξω το παράθυρο. Να τον φωνάξω. Αλφρέντο! Αλφρέντο! Νάτος, τρέχει βιαστικά στη γωνιά του δρόμου. Σταμάτησε ένα ταξί. Μπήκε. Πάει. Το αυτοκίνητο ξεκίνησε. Χάθηκε. Ο άντρας μου έφυγε. Έφυγε για πάντα. Με νοιάζει. Τι με νοιάζει? Είμαι μόνη, ολομόναχη, στο πελώριο αυτό μέγαρο που είναι πλημμυρισμένο στα φώτα. Λες και περιμένω κάποιους να έρθουνε. Κάποιους που δεν θα φτάσουνε ποτέ. Κι εγώ, με την έξωμη τουαλέτα μου, είμαι λες ο τιμητικός φρουρός. Εδώ, στη μέση του άδειου σαλονιού, καρφωμένη ακίνητη, πιστή στην ιδέα του χορού, στολισμένη με τα διαμαντικά μου, που είναι πια άχρηστα, άχρηστα κι αυτά κι όλα όσα έχω. Ξεκρεμάω τα σκουλαρίκια, πετάω τα βραχιόλια και τα δαχτυλίδια, γελία μπιχλιμπίδια άχρηστα. Θα τα πατήσω με το πόδι μου. Θα τα λιώσω. Να μην υπάρχουν πια. Είναι όλα άχρηστα, Θεέ μου. Άχρηστη. Άχρηστη η ζωή μου. Θέλω να πεθάνω. Να πεθάνω. Ποιος είναι? Οι πειρατές πήγαν όλοι να πλαγιάσουν. Μαμά. Μαμά, δεν ακούσου, μιλά. Εγώ μη. Η Αντουανέτα. Έλα. Έλα, μην κλαις. Αντουανέτα, εσύ. Πώς βρέθηκες εδώ? Πάψε αμέσως να κλαις και θα σου εξηγήσω. Δεν μπορώ να σ' ακούω.
Αντουανέτα, δεν είσαι στο κρεβάτι σου. Μαμά, μη φωνάζει, σε παρακαλώ. Πρέπει πρώτα να μ' ακούσεις. Ναι, δεν κοιμόμουν. Θα ξύπνησες από τις φωνές. Πήγαινε αμέσως να πλαγιάσεις. Μόνο εσύ μου έλειπες τώρα. Φύγε, φύγε αμέσως. Δεν ακούς? Δεν μπορεί κανένας να βρει λίγη ησυχία πουθενά, ούτε μέσα στο ίδιο του το σπίτι. Εδώ είσαι ακόμα. Ναι, και δεν πρόκειται να πάω να πλαγιάσω. Είναι ανάγκη να σου μιλήσω. Δεν θα το κουνήσω από εδώ. Θέλω να ακούσω τίποτα. Φύγε, σου είπα. Μαμά, δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Με ενοχλούσε η ορχήστρα. Έφυγαν οι καλεσμένοι. Χάσε από εδώ γρήγορα, πάλι ο κόριτσο! Κι εγώ ξέρεις όμως δεν ήμουν μόνη, και έτσι δεν το πήρα κατάκαρδα που δεν μ' άφησες να παρουσιαστώ στους ξένους μας. Βέβαια, σου φύλαξα μια έκπληξη. Τι με νοιάζει αν ήσουν ή δεν ήσουν μόνη, τίποτα δεν με νοιάζει πια. Αντουανέτα, ποιος είπες ήταν μαζί σου? Όχι, μη Μπέτη φυσικά. Ο φίλος μου. Ένας καλός μου φίλος. Τι είπες? Ποιος φίλος? Α, ένα πολύ καλό παιδί. Τον έχω γνωρίσει κάμποσο καιρό τώρα. Με βρίσκει πολύ ευχάριστη. Επιμένει να λέει πως θαυμάζει την εξυπνάδα μου. Φλιαρή, Αντουανέτα, δεν καταλαβαίνω τι λες. Το μυαλό μου έχει σαστήσει και δεν σε προσέχω. Πήγαινε τώρα. Δεν πάω πουθενά. Δεν το πιστεύεις λοιπόν πως πέρασα περίφημα τη βραδιά μου με το Ρομπ? Θέλεις να τον φωνάξω? Ρομπ! Ρομπ! Έλα μέσα! Έλα, Ρομπ. Πλησίασε. Μη φοβάσαι, παιδάκι μου. Αντουανέτα, τι κάνεις? Τρελάθηκες, δεν είναι σωστό. Ω, μην τρέμεις, Ρομπ. Εσύ μου είπες πως είσαι πια σωστός άντρας και είσαι έτοιμος να μου το αποδείξεις σε κάθε στιγμή. Ήρθε λοιπόν η ώρα. Επιτέλους θα μάθει μαμά ότι υπάρχει και κάποιος στον κόσμο που νοιάζεται για μένα και με προστατεύει. Αντουανέτα, ποιος είναι ο νέος? Πώς μπήκε στο σπίτι? Τι ώρα ήρθε? Είναι ο κύριος Ρομπ Βέιν, μαμά. Τελειόφυτος της νομικής. Σε λίγο καιρό θα είναι δικηγόρος. Με ποιο δικαίωμα ήρθε εδώ μέσα ένας άγνωστος άνθρωπος? Είναι φίλος μου και νομίζω πως είχα το δικαίωμα να τον δεχτώ εγώ. Εσύ μιλάς έτσι, κόρη μου. Δεν σε αναγνωρίζω. Μεγάλωσα, μαμά, μην παραξενεύεσαι. Του χρόνου θα είμαι 16 χρονών. Κυρία Κάμπ, θέλω να με συγχωρήσετε που πήρα το θάρρος. Εσείς όμως είσαστε απασχολημένοι με τους ξένους και δεν προλάβαμε να σας ειδοποιήσουμε. Όχι, γιατί δικαιολογείσαι, Ρομπ? Δεν τρέπεσαι. Είχες κάθε δικαίωμα να έρθεις. Δεν ακούς. Ο Ρομπ δεν μπορούσε να με αφήσει ολομόναχη όλο το βράδυ, την ώρα που θα διασκεδάζετε εσείς οι μεγάλοι. Έχω κι εγώ το μερίδιό μου στη ζωή, μαμά, και ας μη θέλεις να το καταλάβεις. Άλλωστε, ο Ρομπ με αγαπάει. Με λογαριάζει. Δεν είναι έτσι, Ρομπ? Αντουανέτα, δεν μπορώ να εξηγήσω. Όχι, τα έχεις χάσει, κακομοίρη μου, και με το δίκιο σου. Αγαπιόμαστε και το φωνάζω μπροστά σε όλο τον κόσμο. Δεν φοβάμαι κανέναν. Ναι, θα σε φιλήσω μπροστά της. Φιλήσε με, Ρομπ, φιλήσε με. Σφίξε με απάνω σου. Να. Γεμίζω το πρόσωπό του με φιλιά. Να, σ' αγαπώ, Ρομπ, σ' αγαπώ. Αντουανέτα, φύγε αμέσως από μπροστά μου. Φύγε από το σπίτι αν θέλεις. Και εσείς, κύριε, παρακαλώ, πηγαίνετε πριν χάσω την υπομονή μου και ξυπνήσω τους υπηρέτες να σας δείξουν την πόρτα. Κυρία Κάμφ, και πάλι να με συγχωρείτε. Σίγουρα πρόκειται για παρεξήγηση. Είναι κάποιο αστείο της Αντουανέτας. Μην το παίρνετε στα σοβαρά. Καληνύχτα, κύριε. Καληνύχτα σας, κυρία Κάμφ. Ναι, μπορείς να πηγαίνεις τώρα, Ρομπ. Αύριο θα τα ξαναπούμε. Στις 6 στην πλατεία Βον Τόμ, ξέρεις. Θα σε συνοδέψω ως έξω. Έχουμε να κάνουμε μια γέννηση. Δεν πιστεύω στα μάτια μου. Ποιος ήταν αυτός? Η Αντουανέτα είχε ένα φίλο που δεν τον ξέρω. Απόψε έχουν συνωμοτήσει θεοί και δαίμονες. Τι φρικτό βράδυ. Άραγε θα ξημερώσει. Πώς θα περάσουν τόσες ώρες στο πρωί? Μου φαίνεται πως θα χάσω το μυαλό μου. Βοήθεια! Τι έπαθες, μαμά? Μαμά, μίλησέ μου. Δεν είναι τίποτα, θα σου ήρθε ζαλάδα. Κάθισε, κάθισε εδώ στην πολυθρόνα. Θέλεις να σου φέρω ένα ποτήρι νερό? Όχι, εδώ είσαι ακόμα εσύ. Δεν έφυγε σαν τον πατέρα σου. Να φύγετε όλοι, όλοι. Εγώ θέλω να μείνω μόνη στη ζωή. Μην κλαις, μαμά. Ο παπάς θα ξαναγυρίσει. Για τον νεύρα του θα του περάσουν. Θα ξανάρθει, σου λέω. Όχι, όχι. Ο πατέρας σου έχει πιο δυνατό χαρακτήρα. Ό,τι λέει το κάνει. Τα νεύρα του δεν του περνούν. Νευριάζει μια για πάντα. Είχε δίκιο. Αυτός ο χορός ήταν η καταστροφή. Αυτός μας τα γκρέμισε όλα μέσα σε μια ώρα. Ουφ, γιατί εσείς οι μεγάλοι τα παίρνετε τόσο σοβαρά τα ζητήματα αυτά, μαμά? Είναι για να κλαίει κανείς επειδή δεν ήρθαν οι ξένοι σε μια δεξίωση? Φφ, αυτό είναι για γέλια. Τι να πεις τότε για τον έρωτα, για το θάνατο, για την ίδια τη ζωή? Ξεχνάς πως θα πεθάνουμε όλη μια μέρα. Και εσύ και εγώ. Το ξεχνάς. Η ζωή τέλειωσε για μένα. Oh, η δική μου όμως τώρα αρχίζει. Και αυτό το ξεχνάς, μαμά. Κάποια μέρα αργότερα που θα τα διηγούμε κι εγώ, που θα διηγούμε δηλαδή την παιδική μου ζωή, θα έχω την ειλικρίνεια να ομολογώ πως ήμουν ένα φοβερό, ένα ανυπόφορο παιδί. Θα έχω τη δύναμη να πω: μια βραδιά που είχαμε χορό στο σπίτι μας, ξέρετε τι έκανα? Εσύ τι φταίς? Κανείς δεν φταίει. Ήτανε μια μεγάλη ατυχία.
Έλα, πήγαινε. Άφησέ με τώρα. Φταίω. Φταίω γιατί σας φοβόμουν. Γιατί έτρεμα μπροστά σας. Με τρομάζατε με τις φωνές σας και τις γελίες παιδιάστικες απειλές σας. Και δεν σας έδειχνα ότι ήμουν κι εγώ ένας άνθρωπος με ψυχή. Και όχι ένα ανδρίκελο. Γι' αυτό συχαίνω με τον εαυτό μου. Τι δυστυχία. Τι δυστυχία. Δεν υπάρχει τώρα λόγος να κλαις. Μαμά, άκουσέ με. Τι θέλεις. Πρέπει να σου ομολογήσω ότι εγώ φταίω για την απόψινή φοβερή ιστορία. Εσύ? Ναι. Εγώ δεν έστειλα τις προσκλήσεις. Ποιες προσκλήσεις? Του χορού. Η Μις Μπέτι με παρακάλεσε να τις ρίξω εγώ στο ταχυδρομικό κουτί. Και απάνω στα νεύρα μου ξέσκισα τους φακέλους και τους πέταξα στο ποτάμι. Αντουανέτα! Πώς βάσταξε η καρδιά σου! Κάτι επαναστάτησε μέσα μου. Μια φωνή μου έλεγε αδιάκοπα πως έπρεπε να κάνω μια μεγάλη, μια δυνατή πράξη για να μάθετε να με λογαριάζετε και εσύ και ο μπαμπάς. Μη θυμώνεις. Άφησε με να τελειώσω. Δεν ήσουν στα αλήθεια ποτέ τρυφερή μαζί μου, μαμά. Και προπάντων δεν με πρόσεχες. Με περιφρονούσες. Έπρεπε να μηνθώ με κάθε τρόπο. Έπρεπε να σου δείξω πως είμαι ένα ζωντανό πλάσμα του Θεού. Μια νέα κοπέλα γεμάτη δύναμη και κέφι για τη ζωή. Πως είχα όλο το μέλλον ανοιχτό μπροστά μου. Και έπρεπε να το φτιάξω όσο μπορούσα πιο όμορφο. Εσύ τα ξεχνούσες όλα αυτά, μαμά. Έχεις δίκιο. Και βρήκες τον τρόπο να με τιμωρήσεις. Να με ντροπιάσεις. Όχι. Πίστεψέ με πως δεν το έκανα επίτηδες. Ήταν ένα ατύχημα. Ένας θυμός της στιγμής. Αλλά και μια ευκαιρία. Ένα γερό όπλο στα χέρια μου. Κανείς δεν φταίει. Φταίνε τα πολλά χρήματα. Είμαστε νεόπλουτοι, μαμά. Όταν έριξα τους φακέλους στο νερό, με πήρε ο κατήφορος. Δεν σταματούσα πια. Σκεφτόμουν τις 15 του μηνός. Τη βραδιά που θα δίναμε τη δεξίωση. Και δεν ήξερα πως θα τέλειωναν όλα αυτά. Α, φοβόμουν. Όμως έκανα κι άλλα σατανικά σχέδια. Και τα πραγματοποίησα. Τι θέλεις να πεις, με τρομάζεις? Τίποτε. Δεν μπορείς να το μαντέψεις. Να, κάλεσα αυτό το φιλαράκο μου το Ρομπ. Τον κάλεσα επίτηδες απόψε εδώ. Τον έκρυψα στο δωμάτιο δίπλα στο σαλόνι για να με φιλήσει την κατάλληλη στιγμή μπροστά σου. Να καταλάβεις πως μπορούσα κι εγώ να αρέσω σε έναν άντρα. Πως ήμουν νέα και ήταν πιο φυσικό ένας νέος να προσέξει εμένα και όχι εσένα. Του Ανέτα, παιδί μου, τι λόγια είναι αυτά? Ησύχασε. Εγώ και ο Ρόμπι είμαστε μόνο φίλοι. Τίποτα άλλο. Απόψε τον φίλησα για πρώτη φορά μπροστά σου. Και τάχασε ο Κακομοίρης. Έπεσε θύμα. Ούτε φαντάστηκε πως ήταν όλα σκηνοθεσία. Έλα κοντά μου, παιδί μου. Δεν θυμώνω μαζί σου, καλή μου Αντουανέτα. Έλα, κάθισε δίπλα μου. Μου έδωσες ένα γερό μάθημα. Και να είχαν έρθει οι ξένοι στο χορό, θα ήταν το ίδιο. Εσύ είσαι ευτυχισμένη. Δεν γνώρισες ακόμα την αδικία του κόσμου, την κακία του. Οι άνθρωποι είναι ύπουλοι, μοχθηροί όλοι. Με γέμιζαν χαμόγελα και υποκλήσεις. Και με κορόιδευαν πίσω από την πλάτη μου. Με περιφρονούσαν γιατί δεν ήμουν από την τάξη τους. Δεν ήμουν δική τους. Οι ηλίθιοι. Που να καταλάβεις εσύ, μικρό μου κορίτσι. Και ο πατέρας σου μου αράδιασε ένα σωρό βρισιές. Ξαλάφρωσε την καρδιά του και έφυγε. Το νιώσα πως κι αυτός με περιφρονούσε στο βάθος. Με κορόιδευε, δεν μ' αγαπούσε. Αντουανέτα, εσύ μου απόμεινες. Εσύ μονάχα, παιδί μου. Εσένα έχω στον κόσμο τώρα. Δεν είναι έτσι, μικρούλα μου? Θέλεις να γνωριστούμε ύστερα από 15 χρόνια που ζούμε μαζί. Μαμά, καημένη μου μαμά, πώς σε λυπάμαι. Άσε με να σε φιλήσω. Σε συμπονώ, πίστεψέ με. Αστράφτη, κλείσε το παράθυρο. Θα βρέξει. Νομίζω ξέρεις πως αυτό το αγκάλιασμά μας θα κρατήσει όσο και αστραπεί. Βρεθήκαμε ξαφνικά στο σταυροδρόμι που αλλάζει η ζωή μας. Η δική σου και η δική μου. Δεν ήταν και τόσο μικρή δοκιμασία αυτή που περάσαμε, μαμά. Αντουανέτα, γιατί το λες αυτό? Εγώ σ' αγαπώ, παιδί μου. Η δική μου ζωή αρχίζει, ενώ η δική σου αλλάζει. Δεν θέλω να πω πως τελειώνει. Από αύριο θα είμαστε πάλι ίδιες. Με τα ίδια αισθήματα η μια για την άλλη. Όχι, όχι. Ποτέ πια δεν θα γίνει καμιά παρεξήγηση ανάμεσά μας. Ποτέ πια. Θα είμαστε όμως αδιάφορες μεταξύ μας, περιμένοντας την τύχη μας. Του Ανέτα, γιατί είσαι τόσο άκαρδη, παιδί μου? Γιατί σου μοιάζω, μαμά. Ναι, ναι, τώρα το βρήκα. Αυτή τη στιγμή το ανακάλυψα. Σου μοιάζω.
Και τώρα, καληνύχτα, μαμά. Και λυπάμαι πολύ για όλα. Αν μπορείς, συγχώρεσέ με. Καημένη μου, μαμά. Καληνύχτα, παιδί μου. Πότε άραγε θα τελειώσει αυτή η μπόρα που άρχισε έτσι ξαφνικά μες τη νύχτα? Το πρωί θα είναι τάχα ξαστεριά. Ακούσατε το έργο «Ο Μεγάλος Χορός» του Λεντού με την Άννα Ραυτοπούλου, τον Γιάννη Αποστολίδη, τη Δέσπο Διαμαντίδου, την Έλλη Ξανθάκη, την Αλίκη Βουγιουκλάκη, τον Μιχάλη Μπούχλη, τη Γιάννα Ολυμπίου και τον Γιώργο Πλούτη. Επιλογή μουσικής Τάσου Μαστοράκη. Ραδιοφωνική επιμέλεια Δημήτρη Κωνσταντινίδη.